Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ξεκινάμε γιατί το θέμα μας είναι πολύ επίκαιρο. Μάλιστα θα σας πω ότι, και θα μπω κατευθείαν στο προκείμενο, ότι είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, κυρίως λόγω του περιστατικού που συνέβη χτες και σήμερα με την περίπτωση του Παναγιώτη Ραφαήλ. Θα σας πω λοιπόν ότι ενώ βγήκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης και είπαν ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πατέρα του Παναγιώτη Ραφαήλ, με ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης που είναι μαζί μας σήμερα και τον ευχαριστούμε, ότι αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Βγήκε λοιπόν όλοι οι υπουργοί που είχαν κάνει τα tweet, τα μάζεψαν, ακυρώθηκαν και εκ των υστέρων προσπαθεί το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση να κάνει συνάντηση με τον πατέρα του Μητρού Παναγιώτη Ραφαήλ που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν δέχτηκε η Επιτροπή του ΕΟΠΗ που πρέπει να εγκρίνει το ταξίδι του Μητρού στο εξωτερικό να δώσει τα χρήματα για να μπορέσει να σωθεί το παιδί. Δεν είναι θέμα μας βέβαια αυτό, είναι θέμα μας όσο αγγίζει αυτό που ονομάζουμε και λέμε fake news. Δηλαδή πότε κάτι είναι ψέμα, αν είναι ή δεν είναι ψέμα και πώς ελέγχεται. Γι' αυτό ο τίτλος της σημερινής ημερίδας είναι αληθινά ψέματα, fake news και virality στα social media. Ως οικοδεσπότης σας, εγώ ο Νίκος Βασιλάκος, θα είμαι μαζί σας σήμερα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου τεχνολογίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Intellytics που είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό να φτιάξει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να μπορούν με ηλεκτρονικό και τεχνολογικό τρόπο να ελεγχθούν τα δημοσιεύματα στο ίντερνετ. Για να πετύχουμε σήμερα το στόχο μας έχουμε ζητήσει να μας βοηθήσουν εκλεκτοί συνάδελφοι και γνωστού κύρους άνθρωποι. Και ξεκινάω και σας το συστήνω. Πρώτα θα ξεκινήσω βέβαια από την Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα την ευχαριστήσω που είναι εδώ σήμερα, η οποία είναι πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και κυρίως δικηγόρος ακτιβίστρια με πολύ ενεργή δράση. Παρακολουθεί τα πάντα, δημοσιεύει συχνά. Πιστεύω ότι και η ίδια θα μας εξηγήσει αν έχει πέσει θύμα fake news ή πώς διαχειρίζεται τα fake news. Ζωή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεξιά μου είναι ο Γιώργος Μακόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής υπολογιστικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με τη βοήθειά του θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς δημιουργούνται news και fake news και κυρίως θα μπορέσει να μας εξηγήσει και άλλα πράγματα που σχετίζονται με την υφολογία, δηλαδή ποιος έχει γράψει ένα κείμενο, αν μπορούμε να μάθουμε το συντάκτη του κειμένου, αυτό που ονομάζονταν παλιά γραφολογία, και το πιο σημαντικό, η ανάλυση συναισθήματος, sentiment analysis, στα social media, γιατί αυτό είναι πολύ καυτό και πολύ σημαντικό, ειδικά για την πολιτική και τους πολιτικούς. Στην άκρη αυτού του πάνελ βρίσκεται η Έλληνα Σπυροπούλου, την οποία επίσης ευχαριστούμε που είναι εδώ σήμερα, δικηγόρος, ασχολείται με το δίκαιο ίντερνετ, με τα προσωπικά δεδομένα και θέλουμε να μας εξηγήσει και να μας βοηθήσει στο πώς προστατευόμαστε από fake news, είτε είμαστε φυσικά πρόσωπα, είτε εταιρείες. Ποιο είναι το κόστος αν υπάρχει και τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλαχτούμε και να προστατευτούμε. Εντελώς αριστερά μου βρίσκεται ο Μάνος Κεφαλάς, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Κοινότητας Σχολείων Wikipedia, ο καθήλυνα αρμόδιος για τα λύματα, πώς γίνεται η σύνταξη λυμάτων και του ζητήσαμε, τον παρακαλέσαμε σήμερα να μας εξηγήσει και να μας δώσει περιπτωσιολογία ελληνικά ή case studies στα αγγλικά που έχει να κάνει με δημοσιεύματα και λύματα στη Wikipedia τα οποία μπορεί να είναι αληθή, μπορεί να είναι και ψευδή. Μάλλον σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Θα ξεκινήσω, επειδή η Έλενα Ιστυροπούλου έχει μία υποχρέωση, διδάσκει στο No Crunch, που είναι ένα πρόγραμμα digital marketing,
και πρέπει να φύγει για να προλάβει να πάει στην Αγία Παρασκευή. Θα ξεκινήσει η σημερινή παρουσίαση από την Έλενα Τσιτροπούλου και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και σε μικρό σχολιασμό αλλά και στους επόμενους ομιλητές. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και σε λίγο ξεκινάμε.
είναι στη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με όχι fake news, με αληθείς ειδήσεις δηλαδή, είναι ένα από τα μέρη στα οποία ανακαλύφθηκε ότι εκεί ήταν οι βασικότερες πηγές από τις οποίες προήλθαν τα fake news που οδήγησαν, που εμπλεκόντουσαν στις αμερικάνικες εκλογές. Αυτό ήταν ένα πολύ κρανταχτό παράδειγμα. Έτσι, όλοι γνωρίζουμε το πόσο μεγάλο αποτέλεσμα είχαν τα fake news στις αμερικάνικες εκλογές. Όμως δεν ήταν το μόνο. Ένα αντίστοιχο περιστατικό, πολύ σημαντικό και που μας αφορά όλους, είχε να κάνει με το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα πολύ στηρίχθηκε σε fake news. Με την προηγούμενη μορφή του άρθρου, λοιπόν, μπορούσε να τιμωρηθεί κάποιος που διέσπηρε ψευδείς ειδήσεις γύρω από αυτό. Με την τωρινή είναι αμφίβολο, καθότι δεν βλάπτεται η οικονομία, ο τουρισμός, η αμυντική ικανότητα της χώρας ή οι διεθνείς της σχέσεις. Αυτά από μένα για την αρχή μιας συζήτησης. Οι τρόποι με τους οποίους έτσι πολύ απλά μπορούμε να προστατευτούμε είναι οι τρόποι με τους οποίους οφείλει κανείς να πληροφορείται σωστά. Δηλαδή, όπως ένας καλός φοιτητής για να κάνει μια διπλωματική εργασία δεν γράφει ό,τι του έρθει στο κεφάλι, αλλά οφείλει να έχει πηγές και να διασταυρώνει τις πηγές του. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς ως αναγνώστες ή ως πληροφορούμενοι πολίτες, οφείλουμε να διασταυρώνουμε τις ειδήσεις μας. Το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι όταν έχει μια κρανταχτή είδηση μπροστά του να ανατρέξει σε επίσημα ειδησιογραφικά site. Και αυτό γιατί? Τα fake news διασπείρονται πάρα πολύ εύκολα ακριβώς επειδή είναι φθηνά. Η ακριβή είδηση, η καλά πληροφορημένη είδηση είναι και ακριβή. Θέλει έρευνα, θέλει πηγές, θέλει μερικές φορές να προστατεύσει τις πηγές σου. Θέλει να προστατεύσεις έγγραφα, να βρεις έγγραφα, να φυλάξεις έγγραφα, να έχεις μάρτυρες και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό σημαίνει πρακτικά πολλά λεφτά. Χρειάζονται πόροι για καλή δημοσιογραφική έρευνα. Τα fake news αντίθετα δεν χρειάζονται τίποτα από αυτά. Χρειάζονται μια καλή ιδέα που γίνεται μόνο όταν είσαι πολύ εύκολα. Βγάζεις πολύ εύκολα χρήματα από τα fake news. Όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν στο Βέλες με τον υποστηρίζουν τον Τραμπ έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα από διαφημίσεις. Δεν ήταν ο στόχος τους να εκλεγεί ο ένας ή ο άλλος. Ο στόχος τους ήταν να γίνουν όσο το πιο viral, όπως λέμε, όσο πιο διαδεδομένες ειδήσεις που έβγαζαν, απλώς και μόνο για να κερδίζουν τις διαφημίσεις. Ένας πολύ απλός τρόπος, λοιπόν, είναι να διασταυρώνουμε την είδηση που διαβάζουμε με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site και βέβαια να ερευνούμε αν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν δηλώσει κάτι γι' αυτό. Έτσι, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να θίγεται κάποιος και να μην βγαίνει να μιλήσει γι' αυτό ή να κάνει μια δήλωση άρνησης ή αποδοχής συγκεκριμένης είδησης. Αυτά που μένει για αρχή της συζήτησης και προς άνοιγμα της όλης κουβέντας και ελπίζω να σας προλάβω αν όχι στη συζήτηση, τουλάχιστον στο πηγαδάκι και μετά. Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτηση, για την αρχή αυτή που έκανες. Εγώ θα ήθελα κατά παράβαση κανόνων πάνελ, αν θέλει κάποιος να πει μια κουβέντα, δηλαδή ζωή, θα ήθελα να ακούσω κάτι από σένα, να πω ένα αυτό το σχόλιο, πριν περάσουμε στο Γιώργο Μαρκόπουλο, που θα πει στα βαθιά επιστημονικά που έχουν να κάνουν με την ανάλυση γλώσσας και όλα αυτά. Οπότε θέλω έτσι μια γεύση ζωής. Νίκο, μολονό ότι με βάζει σε μεγάλο πειρασμό και σε ακόμα μεγαλύτερο πειρασμό με έβαλε η Έλενα γιατί έκανε το άνοιγμα του νομικού πλαισίου και έδωσε το υπόβαθρο που μπορεί να αποτελέσει την πηγή πολλών κακών ή καλών. Θα επιφυλαχθώ για την κυρία τοποθέτησή μου, γιατί αγωνιώ και εγώ μαζί με σένα να ακούσω τους άλλους ομιλητές. Θέλω να βάλεις τη βάση, Γιώργο. Είναι πολύ σημαντικό για τη δική σου, συμβολή, θα είναι σημαντική. Και βέβαια, μάλλον και εσύ, αν θέλει, μια κουβεντούλα θέλω να ακούσω μέχρι να φτιάξει και ο Γιώργος να δούμε την εικόνα της ανάλυσης των συναπαντών πίσω. Αν σκέφτεσαι κάτι, αν περνάει κάτι από το μυαλό σου, αν έχει ζήσει κάτι ανάλογο, θέλω να το πει τώρα. Δεν θα πω αλλιώς να σου πάσει για πάντα. Εμείς ζούμε αρκετά τέτοια συχνά μέσα στη Wikipedia. Να πω καλύτερα τον τίτλο. Είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Σχολείων Κοινότητας Wikipedia Ελλάδας. Και αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε εφόδια για να γίνουν συγγραφείς. Και να γίνουν συγγραφείς σημαίνει όχι απλά να γράψουν κείμενο, αλλά να γράψουν ακαδημαϊκό κείμενο, γιατί η Wikipedia έτσι πρέπει να γράφεται με παρακομπές κλπ. Και πλέον το κείμενο τους να μην έχει αυτές τις χρώσεις μέσα από τις οποίες θα μας μιλήσετε σε λίγο. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να κάνουμε λιματογράφους κατάχρονους, τρίτης τάξης δημοτικού σχολείου, παιδιά με ειδικές ανάγκες και διαβάζετε εσείς
και εμείς όλοι αυτό που έγραψαν εκείνοι. Θα επανέλθουμε. Αντιμονώ, είναι η αλήθεια. Φαντάζομαι και εσείς μαζί μου, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα ακούσουμε. Οπότε ο λόγος στον Γιώργο τον Μανικόπουλο για να μας πει μιλήσει για την ανάλυση της κειμενικής υπότητας μέσα στην κοινωνική δικτύωση. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Βασίλη για αυτή την ευλογική πρόσκληση που έκανε να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ με εκλεκτές ομιλητές και εκλεκτούς ομιλητές. Πιστεύω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επίκαιρο και ανησυχητικό συγγνώμη. Εγώ θα το δω λίγο από τη γλωσσολογική του σκοπιά και κυρίως από την ειδικότητα που έχω τη υπολογιστική γλωσσολογία, που μπορούν δηλαδή οι υπολογιστές σήμερα να επεξεργαστούν γλώσσα και ακόμα πιο ανησυχητικά να παράγουν γλώσσα. Μπορούμε σήμερα δηλαδή με μια μηχανή να παράγουμε fake news χωρίς καν να αγγίξουμε εμείς το πληκτρολόγιο. Θα σας δείξω μάλιστα από το τέλος αυτής της ομιλίας μια τέτοια εφαρμογή. Άρα η ενότητα που θέλω να ασχοληθώ εδώ είναι να δω πώς από γλωσσολογική σκοπιά ορίζουμε τη γλώσσα και την επικοινωνία στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Τι σημαίνει virality ή αλλιώς η οικότητα, αν μου επιτραπεί η ελεύθερη απόδοση του όρου, στην ανάλυση ομιλίας, είτε γραπτής, είτε προφορικού, είτε γραπτού, είτε προφορικού λόγου, να δούμε κάποιες κοινωνιογλωσσολογικές διαστάσεις του φαινομένου αυτού του virality, έτσι και στο τέλος, από την πλευρά της μηχανικής μάθησης, να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα με τη βοήθεια της πολύ εξελιγμένης τεχνητής ευθείας κανείς στο θέμα της οικότητας ενός μηνύματος, όπως μπορεί να διαδώσει δηλαδή ένα μήνυμα και να το καταστήσει ένα fake news μήνυμα. Όταν ξεκίνησα, εγώ είμαι τη γενιά του Ιντερνετ. Η δική μου γενιά παρακολούθησε όλη αυτή την επανάσταση τεχνολογική του Ιντερνετ από την αρχή, από την πολύ αρχή, από το ξεκίνημα. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν πρωτομπήκαμε στο Ιντερνετ μέσω του πρώτου browser, τότε θυμάσαι Νίκο το Netscape. Έτσι. Πάθαμε μια πλάκα πολιτισμική, γιατί ενώ είχαμε συνηθίσει να γράφουμε μέχρι τότε σε έναν κειμενογράφο, ο οποίος ήταν μια μονόχρωμη οθόνη, περίμενα να του δώσει κάποιες ειδικές εντολές για να γράψει ελληνικά κτλ. Τα θυμόμαστε παλιοί. Ξαφνικά είδαμε ότι μπαίνουμε σε μια πολυτροπικότητα, δηλαδή μπορούμε να έχουμε κείμενο, εικόνα, βίντεο αργότερα, έτσι, μια πολυτροπική επικοινωνία, η οποία άρχισε σιγά-σιγά να μας δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, ότι ξαφνικά μπορούμε να εκφραστούμε πέραν των συμβάσεων του γραπτού και του προφορικού λόγου μέσα από μια πληθώρα, μια παλέτα μέσων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να νιώσουμε λίγο πιο εκφραστικοί. Αυτό που λέει λοιπόν ο Κρίσταλο Ντέβιτ Κέσσερα, πολύ γνωστό Βρετανό γλωσσολόγο, είναι ότι μιλάμε για μια ιντερνετική γλώσσα, ένα net speak όπω το λέει, η οποία είναι μια δραστική μορφή επικοινωνία. Ήδη από το 2001 λοιπόν παρακολουθούμε γλωσσολογικά αυτή τη νέα μορφή λόγου, αυτή τη νέα μορφή ηλεκτρονικού λόγου όπω το λέμε. Γιατί ηλεκτρονικό, γιατί περιλαμβάνει στοιχεία και από τον γραπτό λόγο και από τον προφορικό λόγο. Και αν το παρασκεφτούμε, όταν γράφουμε ένα μήνυμα, όταν κάνουμε ένα chat, όταν κάνουμε ένα texting, α πούμε, χρησιμοποιούμε και προφορικό και γραπτό λόγο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, γράφουμε μιλώντας. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι γράφεις με τη στενή έννοια του όρου, ούτε ότι μιλάς πάλι με τη στενή έννοια του όρου. Άρα, μιλάμε για μια νέα μορφή επικοινωνίας. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες λίγο πιο ξεαγχωμένη, ας μου επιτραπεί η έκφραση, από τις συμβάσεις που μας επιβάλλει ο γραπτός και ο προφορικός λόγος. Όταν έχεις ένα ορθογραφικό μπαμπούλα από πάνω ή ένα γραμματικό μπαμπούλα από πάνω σου, σίγουρα είσαι πιο προσεκτικός σε αυτό που θες να γράψεις. Όταν είσαι όμως σε μια πλατφόρμα messaging, δεν σε ενδιαφέρει αν θα γράψεις με τρίκλεις, δεν σε ενδιαφέρει αν θα αφήσεις τόνους απ' έξω, δεν σε ενδιαφέρει αν θα γράψεις με κεφαλαία με πολύ μεγάλη στίξη κτλ. Άρα υπάρχει μια ποικιλία στη γλωσσική έκφραση, υπάρχει αυτό που λέμε μια γλωσσική αναρχία, η οποία αποδεσμεύεται από ορθογραφικές και γραμματικές συμβάσεις. Παράλληλα έχουμε και διαδραστικότητα και προσωπική δημιουργικότητα, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας αυτό. Έτσι, υπάρχει μια αλληλεπίδραση αυτού που γράφουμε από μια κοινότητα από κάτω που με παρακολουθεί και παίρνω μια επανατροφοδότηση. Άρα αυτό που λέει ο Γιάκοψ, ένας από τους κορυφαίους γλωσσολόγους, είναι ότι για πρώτη φορά η ανθρώπινη γλώσσα λειτουργεί πάρα πολύ στη φατική της λειτουργία. Η φατική λειτουργία είναι αυτή η οποία διατηρεί την επικοινωνία. Διατηρεί ενεργή την επικοινωνία. Και κλασικό παράδειγμα αυτής της φατικής λειτουργίας είναι τα memes, τα μιμίδια όπως τα λέμε. Βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε. Τι που κάνουμε carry on, τι που κάνουμε drink a beer, τι που κάνουμε call Batman και το καθεξής. Δηλαδή, ξεκίνησε μια προπαγάνδα από την μια βρετανική προπαγάνδα, ας πούμε, πριν από τον πόλεμο, σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα που έλεγε στους στρατιώτες, ας πούμε έτσι. Και αυτή μετά εξαπλώθηκε και έγινε viral ακριβώς επειδή δόθηκε σε όλη την κοινότητα από κάτω του ίντερνετ και άρχισε ο καθένας με τη φαντασία του να πλάθει καινούργια μηνύματα. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά του λεγόμενου ιντερνετικού λόγου? Σίγουρα έχουμε αλλαγές στην ορθογραφία και στη γραμματική, περιμένουμε.
ξαφνικά βλέπουμε ορθογραφικές διτητίες που προκύπτουν. Μια απλοποίηση της ορθογραφίας. Το χλωμός με ω, το χλωμός με όμικρο. Το συγγνώμη με γάμα, με διπλό γάμα, από διπλό γάμα γίνεται ένα γάμα. Έτσι το τηρούν είτε με είτε με ιώτα. Και μετά έχουμε νεολογισμούς. Τρολιά, τρολάρο, κάνω like, αστάρο, στριπτάκι κ.ο.κ. Προσωπικά λοιπόν αυτό για μας αποτελεί μια καινούργια μορφή παρατήρησης και έρευνας. Έχουμε μια αυξημένη κρίση ακρονιμιών και συντομεύσεων. Τα πολύ γνωστά από το online gaming world, αυτές οι συντομεύσεις for you που βάζουμε το 4 και το you, το που σου Google λέμε ξαφνικά το βάζουμε στο αρχείο για να γράψουμε τη λέξη, Google is your friend κ.ο.κ. Μια σειρά από καινούργιες δηλαδή εκφράσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται παρά μόνο στο ίντερνετ. Αν θέλει να γράψει την έκθεση αυτές τις εκφράσεις, τις παραλλήλειες, πάνω θα σου στοιχήσει την είσοδό σου στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Έχουμε επίσης, μια που μιλάμε για συναισθήματα, επειδή η γλώσσα δεν είναι μια ρηχή επικοινωνία, είναι μια συναισθηματικά φορτισμένη επικοινωνία, έχουμε μια συναισθηματικά φορτισμένη στίξη για την πρώτη φορά βλέπω, στον ιντερνετικό λόγο. Δηλαδή, έχουμε μια εμφατική υπερκρίση αθωμαστικών, πολλά αθωμαστικά. Έχουμε πολλά ερωτηματικά για να δώσουμε έμφαση σε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε, σε κάτι που μας δημιουργεί έκπληξη. Έτσι. Κεφαλαία για να δηλώσουμε την έκπληξή μας επίσης και για πρώτη φορά φατσούλες, τα λεγόμενα emoticons. Οπότε εκεί, ειδικά στις γυναίκες, βλέπουμε, επειδή θα αναφερθώ σε αυτό, έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες και οι άντρες γράφουν διαφορετικά. Έτσι, αν είχαμε μάλιστα μαζί μας σήμερα τον Γιώργο το μικρό, το ξέρει ο Νίκος, θα μας έλεγε ότι σήμερα μπορούμε με 99% υπολογιστική ή υφολογική μέτρηση να καταλάβουμε ένα κείμενο αν είναι αντρός ή γυναικός. 99% σχεδόν να καταλαβαίνω 100% για να μην χαρακτηριστώ απόλυτος. Αφήνω 1% απ' έξω. Αλλά μπορώ να σας πω σήμερα, αν μου δώσετε ένα κείμενο χωρίς να ξέρω ποιος το έγραψε, ότι αυτό το έγραψε γυναίκα και αυτό το έγραψε άντρας. Γιατί, γιατί απλά. Στέκει σύμφωνα με τις αναλύσεις τις υπολογιστικές. Να τελειώσουμε και μετά θα συζητήσουμε. Μετά, θα σας πω. Καταλαβαίνω ότι αυτό που ακούτε είναι λίγο παράδοξο να το διατυπώνει κανείς σε πρώτο άκουσμα. Αλλά οι δικές μας έρευνες γίνονται βασικά πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο άντρας και η γυναίκα εκφράζει τα συναισθήματά της διαφορετικά στον γραπτό λόγο. Έχουμε δει λοιπόν ότι οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές και είναι επίσης πιο συναισθηματικές από τους άντρες. Πρέπει να είναι πιο συναισθηματικές. Βιολογικά έτσι. Ώρα αυτή η συναισθηματική τους φόρτιση μεταφέρεται πολύ πιο εύκολα σε μια, και έχουν μια οικειότητα στο γράψιμο τους. Μιλάνε πιο πολύ για προσωπικά τους θέματα, ας πούμε, για παράδειγμα. Οι άντρες είναι πιο απομακρυσμένοι. Είναι πιο επικριτικοί επίσης οι άντρες. Κάνουν εύκολα κρίσεις εμείς οι άντρες. Καμιά φορά παρομοιητικά. Δεν έχουμε τόσο συναισθηματικά φορτισμένο λόγο επίσης. Αυτά λοιπόν είναι κάποια cues, όπως λέμε στην γλωσσολογία, τα οποία συνθέτουν ένα προφίλ το οποίο αν έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, κειμένων είτε από άντρες είτε από γυναίκες, μπορείς στατιστικά να προσεγγίσεις αυτό που λέμε αναγνώριση φύλου και των έμφυλων διαφορών ανάμεσα στο κείμενο. Αυτό που σας λέω τώρα, το 99% δεν είναι κάτι που το βάζει το κεφάλι μου, είναι σε διεθνή πληροφορία. Αν πείτε, θα δείτε ότι σήμερα το gender identification, όπως λέγεται, ο συντονισμός του γένους δηλαδή στα κείμενα, έχει φτάσει στην τελειότητα της αναφοράς σε άντρα-γυναίκα. Τι άλλο βλέπουμε, ότι έχουμε πολλούς νεολογισμούς. Ειδικά στην Αγγλική αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ παραγωγικό. Cyber-side, ask-hole, πολύ χρησιμένο, έτσι αυτό που κάνει χαζές ερωτήσεις, selfies. Αυτό που κοινά συνέχεια το κινητό του και δεν δίνει σημασία στην παρέα, είναι συνέχεια πολύ μόνο στο κινητό του, δηλαδή. Άρα τι βλέπουμε ότι έχουμε γενικά μια πιο μη συμβατική χρήση τη γλώσσα στην κοινωνική επικοινωνία. Τώρα, τι άλλο έχουμε παρατηρήσει, ότι για να γίνει κάτι viral, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το περιεχόμενο που έχει το μήνυμά σου. Υπάρχει δηλαδή μεταξύ, μια πολύ ισχυρή σύνδεση μεταξύ τη φύση του περιεχομένου του μηνύματος και τη υλικότητα που μπορεί αυτό να μεταδώσει. Τα συναισθήματα σίγουρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι, και ο φορτισμένος συναισθηματικά λόγος αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ταχεία διάδοση. Και μάλιστα έχουμε ερευνητικά και αποδειχθεί ότι τα θετικά συναισθήματα ενθαρρύνουν το retweeting. Όταν έχεις θετικά συναισθήματα, έχεις πολλά retweets. Όταν έχεις αρνητικά συναισθήματα, διαδίδεις καλύτερα ιδιοζωγραφικού τύπου περιεχόμενο. Δηλαδή, οι αρνητικές ειδήσεις, δεν είναι τυχαίο ότι τις ειδήσεις βλέπετε το 80% των ειδήσεων σήμερα σε πιάνει μελαγχολία με αυτό που ακούς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι ειδήσεις, ειδικά από τα συστημικά κανάλια, είναι προγραμματισμένες ώστε να σου δημιουργούν αυτή την αρνητική συνεχώς ψυχολογία. Έτσι. Γιατί σε λέμε καλύτερα, απλά. Αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι όταν έχουμε αρνητική είδηση, αρνητικό συνέστημα, μας δημιουργείται αρνητικό συνέστημα, μεταφέρουμε πολύ πιο γρήγορα και γίνεται πιο viral το ζωγραφικό περιεχόμενο. Άρα, αυτό.
αυτό που από πλευράς ανάλυσης της ομιλίας, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι εύκολο στο να διαδοθεί, έτσι είναι κάτι που περιέχει εκφραστικές και πιστικές λειτουργίες. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλές πολιτικές πρακτικές. Μπορεί να βοηθήσει τη λήψη αποφάσεων, μπορεί να βοηθήσει τον εθελοντισμό και τον ακτιβισμό, μπορεί να βοηθήσει τη συλλογή υπογραφών, έτσι, και επίσης δραστηριότητες όπως τον πληροφορισμό και χρηματοδότηση. Έτσι. Μπορούμε να σταθούμε δηλαδή στην θετική πλευρά του Βαϊράλη και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε με τέτοια μηνύματα τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ποιες γλωσσικές στρατηγικές μπορούμε να, στην ουσία, να εφαρμόσουμε για να κάνουμε ένα μήνυμα πιο διαδεδομένο? Καταρχάς πρέπει να ξεχάσουμε το επιδεδομένο ύφος. Πρέπει να είμαστε πιο ανεπίσημοι στο ύφος μας, να έχουμε ένα, αυτό που λέμε, σχεδιασμό του ακροτηρίου που θα απευθύνουμε το μήνυμα. Άρα αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι ένα πολύ προσαρμοσμένο μήνυμα στις ανάγκες του target group που έχουμε. Ο Τραμπ, για παράδειγμα, με αυτό το slogan Make America Great Again, είχε πάρα πολύ μεγάλη δίνηση στο Twitter. Πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ τα δικά του tweets ήταν γύρω στα 1300, ας πούμε, μέσα σε μια προεκλογική περίοδο την ημέρα, όχι την ημέρα, μέσα στο δίμηνο τρίμηνο της προεκλογικής περίοδου, τα retweets φτάνανε τα 5 εκατομμύρια. Και μάλιστα είχε φτάσει, είχε κάνει αυτό το hashtag το MAGA, όπως το έλεγε, που είναι στην ουσία τα αρχικά αυτής της slogan. Έτσι, και αυτό το MAGA βοήθησε πάρα πολύ, όπως μαθαίνουμε από τον υστέρων, από είναι outputs. Άρα πρέπει να πούμε το εμείς versus το αυτοί, το συλλογικό εμείς, το πολύ πετυχημένο το Obama Yes We Can, το We Can, πάρα πολύ πετυχημένο, αλλά πιο πολύ πετυχημένα. Φαντάστε με τρεις λέξεις, στην ουσία πετυχαίνεις τη διάδοση ενός μηνύματος, το οποίο στην ουσία κεντρίζει το We, το εμείς. Είναι πάρα πολύ δυνατό το εμείς του πολιτικού λόγου. Σε αντιπαράθεση με το εσείς. Και επίσης η τροπικότητα, η χρήση τροπικών ρημάτων, έτσι, που δίνει μια χρειά, αν θέλετε, δυνητικότητα ή πιθανότητα ή βεβαιότητα σε ένα μήνυμα. Τώρα, βέβαια, σε όλα αυτά θα πρέπει να προσέξουμε και κάποια πράγματα να πέσουμε στις παγίδες. Το πρώτο και μια πολύ βασική αρχή είναι η αρχή της ομοφιλίας, κατά την οποία τίνουμε να γίνουμε όμοιοι με τους φίλους μας. Στο Twitter αυτό εκφράζεται ως η τάση να ακολουθούμε άλλους με τον ίδιο αριθμό ακολούθων, followers, όπως και εμείς. Άρα στην ουσία όταν πάμε να μεταδώσουμε ένα μήνυμα, αν το μεταδώσουμε και παραμείνει αυτό εντός των τυχών, δηλαδή εντός των δικών μας φίλων, οι followers, δεν θα μπορέσει να μεταδοθεί παραπέρα. Αυτό είναι το φαινόμενο της ομοφιλίας. Άμα σε καπόλου αυτού είναι αυτό που λέμε η δημιουργία αντίλαλου ειδήσου, τα echo chambers, τα έχετε ακούσει σίγουρα, είναι στην ουσία όταν αναπαράγεται η είδηση, είτε μια ιδεολογία, είτε μια πεποίθηση, είτε μια πληροφορία και παραμένει σε μια συνεχή αναπαραγωγή χωρίς να μπορεί να επεκταθεί περισσότερο. Σε ένα loop δηλαδή, όπως λέμε αναπαραγωγής. Η κατανομή του νόμου δύναμης είναι ένα μαθηματικό μοντέλο στατιστικό που λέει ότι για κάποιο περίεργο λόγο ισχύουν κάποιες σταθερές στατιστικές οι οποίες επαναλαμβάνονται. Στην γλωσσολογία, για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι όταν έχουμε ένα corpus, ένα σώμα κειμένων γραπτού λόγου και μετρήσουμε τις λέξεις που έχουμε το σώμα, η συχνότητα των λέξεων ακολουθεί την εξής κατανομή. Η πιο συχνή λέξη είναι αντιστρόφως ανάλογη της θέσης της στη λίστα κατάταξης. Αυτό τι σημαίνει ότι η πρώτη, η πιο συχνή λέξη είναι δύο φορές πιο συχνή από τη δεύτερη λέξη του πίνακα, τρεις φορές πιο συχνή από τη τρίτη λέξη του πίνακα και τέσσερις φορές πιο συχνή από την τέταρτη λέξη του πίνακα. Και αυτό κατά ένα μυστήριο τρόπο, στατιστικό ή μαθηματικό, ισχύει για όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αν δηλαδή δημιουργήσεις σώματα κειμένων για όλες τις γλώσσες και πας να μετρήσεις την πιο συχνή λέξη στα αγγλικά, θα ακολουθεί η ίδια κατανομή. Είναι τα power law distribution, όπως λέμε. Στα wikis έχει παρατηρηθεί, ίσως το ξέρετε εσείς, ότι υπάρχει ο κανόνας του 99-1, δηλαδή το 90% των ατόμων σε μια διαδικτυακή κοινότητα που γράφει περιεχόμενο, απλά βλέπει το περιεχόμενο, το 9% επιμελείται το περιεχόμενο και το 1% δημιουργεί νέο περιεχόμενο. Και αυτό είναι σταθερό στα wikis. Αυτά είναι αποτελέσματα από έρευνα στο μέλλον. Και αυτό που λέει ο Αντόρνο, φιλόσοφος, είναι ότι έχουμε εμπλακεί σε μία έννοια
ψευδούς εξατομίκευσης. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιούμε τα υλικά αγαθά σαν ένα πόλο έλξης σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Έτσι, τι κάνουμε στην ουσία, βομβαρδίζουμε τον κόσμο με υλικά αγαθά. Αυτό του δίνει τις ευθέσεις του κόσμου και της κοινωνίας ότι εγώ όταν έχω πολλές επιλογές, εξατομικεύω τις επιλογές μου. Αλλά αυτή είναι ψευδή στην ουσία εξατομίκευση, λέει ο Αντώνιο. Γιατί στην ουσία σε οδηγεί σε μια αυτοαπορρόφηση. Εκεί που δηλαδή πας στα social media να προωθείς τον εαυτό σου, μπορεί να καταστείς αυτοαπορροφούμενος από τον εαυτό σου, να γίνεις νάρκισσος δηλαδή. Και αυτό το βλέπουμε έντονα στο Twitter. Δηλαδή, ενώ ξεκινάμε να προωθήσουμε τον εαυτό μας, μπορεί να καταλήξουμε να τελικά να απορροφηθούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Και θέλει προσοχή και αυτό. Υπάρχει λεπτή γραμμή σύμφωνα με τον Αντώνιο, δηλαδή σε αυτή ακριβώς την λεπτή ανάλυση του εαυτού μας μέσα στο κοινωνικά. Κάτι άλλο που γλωσσολογικά έχει ενδιαφέρον ξαφνικά, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μια ελευθερία έκφρασης, οι συμβατικές λέξεις και σημασίες, οι σχέσεις με λέξεις και σημασίες πάντα να είναι γραμμικοί. Υπάρχει μια μη γραμμικότητα δηλαδή στο πώς μια λέξη τελικά ανταρακτά τη σημασία της. Και αυτό το φαινόμενο ξεκίνησε να παρατηρείται από τη λέξη cool. Αυτή τη στιγμή η πιο viral λέξη στο διαδίκτυο είναι η λέξη cool. Χθες που κοίταζα στο Google μου έβαλε ένα αποτέλεσμα 6 δισεκατομμύρια, 820 εκατομμύρια εμφανίζεται. Το Google αυτή η λέξη. Είναι περισσότερο από τον πληθυσμό του πλανήτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά, δυνητικά, θα μπορούσε να σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς μια φορά στη ζωή του έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη cool από όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει αυτό όμως, αν το δούμε γλωσσικά, αν το δούμε να το εξετάσουμε κάτω από το γλωσσικό μικροσκόπιο, σημαίνει ότι ξαφνικά ενώ στα ελληνικά λέμε ψυχρός και στο ψυχρός έχει μια στενή έννοια, έτσι είναι κάποιος που συνδέεται με το ψύχος και μεταφορικά θα μπορούσε να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που κρατά τις αποστάσεις. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να πα στο θέμα του ψυχρού. Δεν μπορώ να πει κάτι άλλο. Άμα πει ξαφνικά cool όμως, μπορώ να πω τα πάντα. Μπορώ να πω τι cool που είναι ο Βασιλάκος, τι cool που είναι αυτό το πάνελ εδώ, έτσι, τι cool ρούχο είναι αυτό που φοράς. Έτσι, αρχίσει να έχει ξαφνικά το cool μια. Για πάσα χρήση. Για, ναι, χρήση προ όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ το ψυχρός δηλαδή που έχουμε τον ελληνικό όρο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με την ίδια άνεση. Τον αγγλικό δάνειο, τον αγγλικό όρο ξαφνικά το χρησιμοποιεί η νεολαία παντού. Και αυτή είναι η μηχανικότητα που εξετάζουμε. Δηλαδή, πώς ξαφνικά κοινωνιολογικά μια λέξη ελληνική χάνει την πλαστικότητα που έχει μια δάνεια λέξη. Πώς το κούλι ξαφνικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τα πάντα, ενώ το ψυχρό που είναι η ελληνική μας λέξη δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, η έννοια της σεξουαλικότητας. Ξαφνικά βλέπουμε ότι μέσα από το ίντερνετ παίρνει καινούργιες εκφάνσεις. Ενώ στη δική μου γενιά η σεξουαλικότητα έχει συγκεκριμένη, ας πούμε, αν θέλετε, εκφραστική και μάλιστα στιγματισμένη χρήση. Έτσι. Σήμερα μιλάμε για travel porn, food porn. Τι είναι αυτό ακριβώς. Αν ξεπερνάει λίγο τη σφαίρα της γραμμικότητας, δηλαδή ξαφνικά μια λέξη έχει ένα καθαρά σεξουαλικό περιεχόμενο, εδώ δεν έχει. Τι θα πει δηλαδή, τι θα πει ακριβώς travel porn, τι θα πει food porn. Δεν είναι ακριβώς σεξουαλικό το περιεχόμενο, δεν είναι ελκυστικό το περιεχόμενο. Άρα είναι άλλη γραμμικότητα στη σχέση σημασίας και λέξης. Άρα κοιτάζουμε και αυτό κοινωνιολογικά, δηλαδή και κοινωνιογλωσσολογικά, πώς ο άνθρωπος επηρεάζεται και επηρεάζει σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, ήδη πάντα είμαστε σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, και κοινωνιολογικά και κοινωνιολογικά, πώς επηρεάζουμε και επηρεαζόμαστε από τις επιλογές μας στις μουσικές. Και τελευταίο αφήνω το κομμάτι αυτό το δικό μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε ένα πολύ όριμο στάδιο. Έχουμε τα λεγόμενα μη εκπαιδευόμενα γλωσσικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιούν στατιστικού αλγόριθμου βαθιά μάθηση, αυτό που ακούγεται να λένε σήμερα deep learning, τα οποία πετυχαίνουν πλέον επιδόσεις που αγγίζουν την ανθρώπινη κατανόηση και παραγωγή φυσικής γλώσσας. Πραγματικά την αγγίζουν. Και μάλιστα έχουν γίνει κάποιες έρευνες και έχουν δώσει σε ένα σύνολο ανθρώπων φυσικών ομιλητών άρθρα που έχει φτιάξει ο υπολογιστής και οι περισσότεροι έχουν πει ότι τα άρθρα αυτά είναι το New York Times, ας πούμε. Ένα 83% σε τελευταία έρευνα πίστεψε ότι αυτό που έγραψε ο υπολογιστής είναι κάποιος αυτογράφος του New York Times. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα τι πάρτι μπορεί να γίνει με τα fake news. Έτσι. Δηλαδή, αν μπορεί ένας υπολογιστής να εξαπατάει έναν άνθρωπο που είναι φυσικός ομιλητής της Αγγλικής και να θεωρεί αυτός ο άνθρωπος ότι είναι αρθρογράφος του New York Times, έτσι, τότε τα fake news μπαίνουν σε μια διάσταση πολύ, πολύ επικίνδυνη. Άρα, οι ψευδές ειδήσεις και η άξιση αλγοριθμών ελέγχου γεγονότων, αυτά που λέμε fact checkers, έτσι, και σημαδοτούν μια σταδιακή μετάβαση σε κοινωνίες αυτό που λέμε post-truth societies, μετα-αλήθειας, έτσι. Περνάμε μέσα σε μια άλλη τώρα κατάσταση εδώ, κοινωνιολογική. Και μπορεί αυτό να έχει δραματικές επιπτώσεις στη διάχυση και την κατανάλωση της πληροφορίας. Άρα πρέπει να δούμε, από την αρχή, να κάνουμε ένα reset, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο τελικά εμείς οι άνθρωποι επικοινωνούμε,
βάσει των νέων αυτών συνιστοσών, μάλιστα τη τεχνητή νοημοσύνη, και να δούμε τι μπορούμε να αποφύγουμε. Έτσι, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή τη στιγμή στον εκδημοκρατισμό τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι το πιο καυτό θέμα αυτή τη στιγμή. Πόσο μπορούμε ελεύθερα να αφήσουμε τον υπολογιστή ελεύθερο να κάνει πράγματα. Και σα το λέω αυτό γιατί το επόμενο slide που θα σα δείξω έχει αυτή την ανατριχιαστική αλήθεια. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γλωσσικό μοντέλο, λέγεται GPT-2. Έχει εκπαιδευτεί αυτό το μοντέλο στατιστικά και μόνο σε 8 εκατομμύρια ιστοσελίδε τη Αγγλική στο ίντερνετ. Έχουμε φτιάξει αυτό που λέμε ένα data set, δηλαδή 8 εκατομμύρια ιστοσελίδων, το έχουμε δώσει στον υπολογιστή, αλλά αυτό το μοντέλο που βασίζεται σε αυτό το corpus, training corpus όπω το λέμε, χρησιμοποιεί 1,5 δισεκατομμύριο παραμέτρου. Και τι κάνει, προσπαθεί να προβλέψει την επόμενη λέξη βάσει όλων των προηγούμενων λέξεων μέσα στο περικείμενο, το φραστικό περικείμενο που του δίνει. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει ότι αν εγώ ξεκινήσω μια πρόταση, ο υπολογιστής βάσει αυτού τη γνώση που έχει, θα προσπαθήσει να μου προβλέψει στατιστικά ποια είναι η επόμενη πιθανή μου λέξη. Άρα εγώ τι κάνω, του λέω ότι ξεκινάω, του δίνω ένα input, του δίνω μια τροφοδότηση και τον αφήνω μετά να συνεχίσει την αφήγηση. Η δική μου τροφοδότηση είναι yesterday, Professor George Markopoulos, who arrested as the main suspect for the bombing of the Turkish Embassy in Athens. Φανερά επηρεασμένος από την τύπο κλικότητα των τελευταίων ημερών. Εντάξει, πλάκα κάνουμε έτσι. Απλά ήθελα να φτιάξω ένα ψηφιακό alter ego που το παίζω τρομοκράτηση. Και ήθελα να δω, δίνοντας ένα φορτισμένο, τόσο φορτισμένο μήνυμα στον υπολογιστή, έτσι, να δω πώς θα συνεχίσει την απόφαση. Αυτό που βλέπετε μετά από το υπογρασμένο underline είναι το υπολογιστή τώρα. Αυτό το έκανε ο αλγόριθμος που σας είπα. Από εκεί και πέρα το κείμενο είναι καθαρά υπολογιστή, δεν είναι άνθρωπος. Και βλέπετε πόσο κοντά στην ανθρώπινη παραγωγή βρίσκεται. Ένας γλωσσολόγος μπορεί κάποια στιγμή να δει από μια επαναληψιμότητα και μετά κάποια λαθάκια, αλλά πρέπει να είναι το ειδικό μάτι του γλωσσολόγου για να το πει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τη γλωσσολογική, έτσι αν θέλετε, και φιλολογική κατάρτιση. Είναι σπούτι, βέβαια. Ναι, αυτό και το έχω βάλει σε κελάρι. Μπορούμε να παίξουμε μετά. Αν θέλετε, το έχω κελάρι για τον αλγόριθμο. Τον έχω βάλει σε άλλη και φτιάχνει. Έτσι φτιάχνει συνέχεια. Δεν κοιμάται ποτέ. 24-24 μπορεί να φτιάχνει. Και έτσι και φτιάχνει fake news, fake περιεχόμενο. Αυτό λοιπόν μπορώ να το πάρω εγώ τώρα, να το κάνω copy-paste σε σελίδες fake news και να το ποστάρω όπου θέλω. Και γίνομαι ρόμπο όπως λένε οι νέοι. Και μέχρι να καταλάβουν ότι ο Ντένο Μαρκόπουλος είναι fake news, έχει γίνει ήδη λύση viral. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε ειδικά για μια εξέχουσα προσωπικότητα, δεν λέω ότι είμαι εγώ εξέχουσα προσωπικότητα, αλλά κάναμε κάτι στην κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, και την κάναμε ξαφνικά τρομοκράτρια, τότε θα είχαμε πρόβλημα. Όχι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι το fake news δεν θα πάει να στοχεύσει εμένα και σένα, θα πάει να στοχεύσει μια εξέχουσα προσωπικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα έγινε αυτό πέρσι. Θυμάμαι τον Τζόναθαν Μασανίκο που έγινε ένα fake news posting τη Barbara Bush που πέθανε μια μέρα νωρίτερα από την πραγματικό επιβεβαίωση του θανάτου. Βγήκε ένα fake news στο Twitter ότι πέθανε η Barbara Bush και τελικά η γυναίκα πέθανε την επόμενη μέρα. Αλλά είχε γίνει viral. Και όλοι πιστεύανε ότι πέθανε, ας πούμε, σήμερα, αλλά πέθανε στις 11 Οκτωβρίου τελικά. Άρα γι' αυτό λέω ότι είναι ανησυχητικό το φαινόμενο, ακριβώς όταν βλέπω ότι μια μηχανή σήμερα μπορεί να μου φτιάξει αυτό το περιεχόμενο. Δεν φτάνει δηλαδή που είχαμε τον άνθρωπο που φτιάχνει το fake news, τώρα έχουμε και τη βοήθεια των μηχανών. Οπότε γι' αυτό λέω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα όριμο επίπεδο πια, γιατί αυτό που βλέπετε, φανταστείτε ότι δεν έχει καμία γνώση γραμματική λεξιλογίου. Δεν ξέρει αγγλικά ο υπολογιστή, δεν ξέρει γραμματικού κανόνε, του ξέρουμε, του μαθαίνουμε στο σχολείο. Δεν ξέρει λεξιλόγιο τη αγγλική. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι στατιστικέ και μαθηματικέ πράξει. Ξέρει πολύ καλά, επειδή έχει βέβαια πολλά δεδομένα από πίσω, τόσο πιο πολλά δεδομένα δίνει στο στατιστικό αλγόριθμο, τόσο καλύτερα παίζει. Έτσι. Και αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί το ίδιο το ίντερνετ είναι μεγάλα δεδομένα. Δηλαδή, μπορώ να του δώσω, το ξέρει πολύ καλά ο Νίκος, τα πάντα από το περιεχόμενο. Και μόνο τα wikis να του δώσω στην αγγλική, φτάνει. Δεν χρειάζεται. Πολλά να του δώσω. Ένα Reddit να του δώσω. Μάλιστα έχει Reddit και έχει wiki στο συγκεκριμένο κόμμα. Οπότε, τι άλλο χρειάζεται να του δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφορετική ανάλυση. Έχω πολλά να συζητήσω μετά, αλλά πριν πάμε στο μετά, θέλω να δώσω το λόγο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και να μας πεις για τα αληθινά ψέματα και τα fake news, γιατί η δική σου εμπειρία είναι πολύ μεγάλη, είναι κυρίως πολιτική, ακτιβιστική, αλλά είναι και ουσιαστική όσον αφορά στη διαχείριση όλων αυτών των ειδήσεων
επειδή από όλες τις θέσεις τις οποίες είχες τιμή να υπηρετήσεις, έχεις δεχτεί πληροφορίες που σε εμάς είναι πολύ άγνωστες. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία που πήρες να οργανωθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, και επίκαιρη συζήτηση. Και μπαίνω κατευθείαν στην ουσία. Νομίζω ότι το θέμα μας κινείται γύρω από μία υπέρτερη ή υπέρτατη αξία που είναι η αλήθεια. Και για να το προσεγγίσουμε, νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε και να συνομολογήσουμε κάποια πράγματα που οι εξουσίες διαχρονικά τα ξέρουν πολύ καλά. Το πρώτο είναι ότι η γνώση είναι πολύτιμο εφόδιο για τον άνθρωπο. Το δεύτερο είναι ότι η πληροφόρηση είναι ανεκτίμητο εργαλείο για τον άνθρωπο. Και το τρίτο είναι ότι η αλήθεια, η γνώση της αλήθειας, αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις θα ξεκινήσω και με ένα εισαγωγικό αξίωμα, μία εισαγωγική θέση, ότι υπάρχει στους ανθρώπους, σε όλους μας, ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Το δικαίωμα στη γνώση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το δικαίωμα στην αλήθεια. Ανάμεσα σε εμάς και την άσκηση του δικαιώματός μας και στην πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφόρηση, στην αλήθεια, παρεμβάλλονται εκείνοι που αντλούν συμφέροντα από το να μας παρεμποδίσουν να μάθουμε την αλήθεια ή από το να μας κατευθύνουν προς την υιοθέτηση αντί αλήθειας διαφόρων ειδών ψεμάτων, ψευδολογιών, εντυπώσεων, ψευδεπίγραφων, ειδήσεων. Η χειραγώγηση, η προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση που σήμερα παίρνει χάρη στις τεχνολογίες και άλλες μορφές της υπερπληροφόρησης που οδηγεί στην αποπληροφόρηση και σε μια γενική σύγχυση, αποτελούν τεχνικές που διαχρονικά έχουν υιοθετήσει οι εξουσίες προκειμένου ακριβώς να εμποδίσουν τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και τους λαούς από το να έχουν αυτή την πολύ μεγάλη δύναμη που είναι η γνώση, η πρόσβαση στην πληροφορία και η αλήθεια. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για την προπαγάνδα του Γκέμπελς και για τη χρήση της ως εργαλείο πολέμου, εξαντραποδισμού και ελέγχου των λαών και των κοινωνιών. Ούτε χρειάζεται ίσως να πω πολλά περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο μέσα μαζικής ενημέρωσης που συγκεντρώνονται στον έλεγχο κρατεών συμφερόντων και προσώπων χρησιμοποιούνται ακριβώς ως εργαλεία αποπροσανατολισμού, προπαγάνδας, χτυπήματος του αντιπάλου ή αυτού ο οποίος είναι επικίνδυνος για το σύστημα, λάσπης προς πρόσωπα που μπορεί να αποτελέσουν δυνάμει κίνδυνο για την τάξη των πραγμάτων και συνολικότερα θα έλεγα εργαλεία ελέγχου των κοινωνικών αντιδράσεων και της πραγματικότητας. Σήμερα είναι μία μαύρη μέρα, μία μέρα που ξεκινάει άλλος ένας πόλεμος στην Ιφίλιο, άλλη μία εμπόλεμη σύρρωξη και άλλη μία εισβολή. Και παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός, θα ήθελα να θυμίσω ένα παγκόσμιας εμβέλειας γεγονός διάδοσης ψευδών ειδήσεων, διάδοσης ψευδολογίας προκειμένου να αιτιολογηθεί ο πόλεμος. Μιλάω βέβαια για την πληροφορία την οποία αναπαρήγαγαν ηγεσίες και
και μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2002-2003 ότι το Ιράκ κατήχε όπλα μαζικής καταστροφής και αυτό αποτέλεσε την δικαιολογητική βάση της εισβολής που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2003 των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν εκείνη την περίοδο από τις λεγόμενες δημοκρατικές δυνάμεις που παρενέβησαν για την ελευθερία. 38 παράδειγμα λοιπόν ψευδούς είδησης που χρησιμοποιήθηκε εργαλειακά για να δικαιολογήσει ένα πόλεμο, για να δικαιολογήσει εγκλήματα. Ξεκινάω με αυτό το παράδειγμα γιατί θέλω, ξέρω ότι δεν είναι ένα παράδειγμα που αγγίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εκείνη την εποχή, όμως το ζήτημα των fake news και το ζήτημα της προπαγάνδας δεν είναι ένα ζήτημα που ξεκινάει στη σημερινή εποχή, ούτε που ξεκινάει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντίθετα, είναι μία τεχνική που ανατρέχει στα βάθη των δεκαετιών και των αιώνων και εμφανίζεται με διάφορες είτε πιο εξεζητημένες είτε πιο χονδροειδείς μεθόδους. Μία από τις πρώτες υποθέσεις που χειρίστηκα ως δικηγόρος ήταν η μήνυση του Ηλία Δημητρακόπουλου, ενός σπουδαίου δημοσιογράφου, γνωστού για την αντιστασιακή του δράση από την Αμερική επί Χούντας, ο οποίος μέσα η μήνυσή του κατατέθηκε, η μήνυση που κάναμε ήταν μήνυση κατά του Χένρι Κίσιντζερ, αφορούσε τα εγκλήματα του Κίσιντζερ σε όλες τις δεκαετίες τις οποίες έδρασε και αφορούσε και μία ακόμη πράξη στην οποία συμμετείχε ο Κίσιντζερ που ήταν το σχέδιο δολοφονίας του Δημητρακόπουλου, απαγωγής και δολοφονίας του, το οποίο αποκαλύφθηκε πώς. Αποκαλύφθηκε όταν ο Δημητρακόπουλος, πολλές δεκαετίες μετά, αποκτώντας πρόσβαση στα αρχεία που τηρούσε το Αμερικανικό Δημόσιο για το πρόσωπό του μέσω της νομοθεσίας που υποχρεώνει το κράτος να αποκαλύπτει τους φακέλους και τα αρχεία που αφορούν το πρόσωπο, ανακάλυψε στο φάκελό του ένα δημοσίευμα το οποίο εμφάνιζε τον Δημητρακόπουλο να έχει δολοφονηθεί σε φυλακή στην Αθήνα, διαρκούσε της Χούντας, σε χρόνο κατά τον οποίο ο ίδιος βρισκόταν στην Αμερική και έκανε την αντιστασιακή του δράση. Η εμφύτευση της ψευδούς είδησης στον τύπο μάλιστα της εποχής προκειμένου να συγκαλυφθεί ένας θάνατος που είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν κρατική δολοφονία και ευτυχώς δεν αποδόθηκε, είναι μία πιο παλαιά μέθοδος που όμως παρατηρείται και που πρέπει να το ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις και τις εξουσίες. Έρχομαι σε γεγονότα που έχουμε ζήσει για να σας κεντρήσω και για να τα θυμηθούμε μαζί. Τι υπόθηκε για τον Κώστα Τσαλικίδη, τον τεχνικό της Vodafone που βρέθηκε νεκρός μία μέρα πριν από την αποκάλυψη προς την κυβέρνηση Καραμανλή τότε ότι ήταν υπό παρακολούθηση τα κινητά τηλέφωνα και οι επικοινωνίες ολόκληρης της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, υπόθηκε ότι ο Τσαλικίδης αυτοκτόνησε. Αυτή ήταν η είδηση που βεβαίως αποδείχθηκε ψευδής. Ο Τσαλικίδης δεν αυτοκτόνησε, δολοφονήθηκε και η δολοφονία του είναι συνδεδεμένη ακριβώς με το γεγονός ότι ανακάλυψε, όπως όλα δείχνουν, αυτό το παράνομο λογισμικό. Δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ποια ήταν η πρώτη λέξη που κυκλοφόρησε ελάχιστη ώρα από την εμψυχρό δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου από δύο αστυνομικούς? Δολοφονία. Ότι σκοτώθηκε στη διάρκεια επεισοδίων
στα Εξάρχεια. Και ταυτόχρονα φυτεύτηκαν οι λέξεις Μολότοφ, επίθεση και ούτω καθεξής. Για την επίρρωση αυτού του ψευδού σεναρίου φυτεύτηκε και προβλήθηκε μάλιστα από τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα τότε και αλλοιωμένο το βίντεο της δολοφονίας με μονταρισμένα ηχητικά αποσπάσματα ώστε να εμφανίζεται ότι υπήρχαν επεισόδια. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι ο Γρηγορόπουλος, ο Αλέξανδρος, δολοφονήθηκε εν ψυχρό μία νύχτα απόλυτης ηρεμίας και ησυχίας από δύο αστυνομικούς που πήγαν επί τούτου και επιτέθηκαν σε 15χρονα παιδιά. Ότι δεν υπήρξαν ποτέ επεισόδια, δεν υπήρξαν ποτέ μολότοφ, δεν υπήρξε ποτέ συμπλοκή, δεν υπήρξε ποτέ επίθεση των παιδιών και αυτά είναι πράγματα που αναγκάστηκε η πλευρά και των δύο κατηγορουμένων να τα ομολογήσει. Να ομολογήσουν δηλαδή και ο Κορκονέας και ο Σαραλιώτης στο ακροατήριο, είναι καταγεγραμμένα και στα πρακτικά, ότι δεν υπήρξαν μολότοφ, δεν υπήρξε επίθεση και ότι διόγκωσαν τα γεγονότα για να διευκολύνουν τη θέση τους. Σήμερα όμως, και θέλω να το επισημάνω αυτό, τυχαίνει πολλές φορές ως συνήγορος πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου να αναφέρομαι στις εξελίξεις της δίκης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρατηρώ ότι ανάμεσα στα σχόλια, ανάμεσα στις αντιδράσεις των πολιτών υπάρχουν και εκείνοι που διατηρούν ακόμη και μέχρι σήμερα την πεποίθηση ότι τα παιδιά πετούσαν μολότοφ, ότι υπήρξαν επεισόδια, ότι υπήρξε επίθεση και ούτω καθεξής. Η διαδικασία δηλαδή ανέρεσης του ψεύδους είναι απείρως δυσκολότερη και πολλαπλασίως βραδύτερη από την διαδικασία διάδοσης του. Έρχομαι σε ένα έτσι αστείο ή όχι και τόσο αστείο άλλο περιστατικό, τώρα το προσέχισα σε αυτά που αναφέρω, παίρνοντας αφορμή από την ανάλυση που μας έκανε ο κ. Μαρκόπουλος για τον τρόπο αυτόματης γραφής δίθεν άρθρων και για την δυσκολία διάκρισης εάν αυτά προέρχονται, όχι, ούτε καν αν είναι αληθινά ή όχι, αλλά όπως μας είπε, αν προέρχονται από ανθρώπινη διάνοια ή αν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Στα χρόνια του Μνημονίου, δεν ξέρω πόσοι το ξέρετε αυτό, στα χρόνια του Μνημονίου αποκαλύφθηκε στην Κύπρο ότι ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος επί πάρα πολλά χρόνια έπαιρνε άρθρα του διαβόητου Πρετεντέρη αναγόμενα στην προηγούμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 2000, άλλαζε βασικές λέξεις ή ονόματα, άλλαζε τον Πρωθυπουργό και έβαζε τον Πρόεδρο Χριστόφια, άλλαζε τον Υπουργό Τάδε και έβαζε τον Υπουργό Δίνα, άλλαζε τον τόπο από του Μαξίμου στο Προεδρικό στην Λευκοσία και δημοσίευε ως γνήσια άρθρα, ως γνήσια ειδησιογραφική αρθρογραφία, αυτούσια τα άρθρα του Πρετεντέρη της προηγούμενης δεκαετίας. Και αν αυτό σας προκαλεί μία φορά έτσι το ενδιαφέρον ή την έκπληξη, φαντάζομαι ότι θα σας προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Πρετεντέρης δεν έκανε καμία ενέργεια για να προστατεύσει την πνευματική του ιδιοκτησία, εάν ήταν πνευματική του ιδιοκτησία, και ίσως ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μας προκαλέσει το γεγονός ότι διαρκουσών των εργασιών της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που ιδρύθηκε στη Βουλή το 2015 για να ερευνήσει ακριβώς την αλήθεια για το χρέος, αποκαλύφθηκε ότι την κρίσιμη περίοδο της επιβολής του πρώτου μνημονίου υπήρξε πρόγραμμα σεμιναρίων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
σε Έλληνες δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι αν κάνουμε μία πιο ενδελεχή έρευνα θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε και να αποκαλύψουμε πολλά ακόμη συνταρακτικά στοιχεία για το πώς η προπαγάνδα αυτοματοποιείται, διαδίδεται και με πόσο ελαφρά συνείδηση κάποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Άλλο παράδειγμα που θέλω να το αναφέρω σε σχέση με την αλήθεια και τα ψέματα και την διάδοση τους είναι αυτό για το οποίο μόλις έκανα την εισαγωγή, η αλήθεια για το υλικό χρέος. Ποια είναι η κεντρική προπαγάνδα που διαδόθηκε μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίου λόγου και κάθε πρόσφορο μέσο ότι το ελληνικό χρέος είναι το προϊόν μιας ζωής έκλειτης που έκαναν οι Έλληνες επί χρόνια, που ζούσαν δήθεν πάνω από τις δυνάμεις τους, που ξόδευαν περισσότερα από όσα κέρδιζαν και ούτω καθεξής. Ποια είναι η αλήθεια που αποδείχθηκε μέσα από την έρευνα και τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, ότι το λεγόμενο δημόσιο χρέος της Ελλάδας δεν αντιστοιχεί σε δημόσιες δαπάνες, δεν αντιστοιχεί δηλαδή σε χρήματα που ξοδεύτηκαν για τον ελληνικό πληθυσμό και για την ελληνική κοινωνία, αλλά αντίθετα είναι συνδεδεμένο με πρακτικές διαφθοράς, συμβάσεων διαφθοράς με εταιρείες αλλοδαπών δημοσίων ή συνδεδεμένες με ξένες κυβερνήσεις. Είναι συνδεδεμένη επίσης με μία πρακτική λεόντιων συμβάσεων δανειακών με τεράστιες απώλειες για τη χώρα και τεράστια κέρδη για τους δανειστές και βέβαια μίας συντονισμένης επιχείρησης διάσωσης των εκτεθειμένων γερμανικών και γαλλικών τραπεζών σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού. Άλλο παράδειγμα, fake news ή περίπου fake news, νομίζω ότι είναι η διαδικασία των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος και της προετοιμασίας του ελληνικού λαού για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, μάλλον για την μη έγκαιρη γνώση του αποτελέσματος. Θα θυμάστε, φαντάζομαι όλοι, ότι την εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα λυσοδός τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι λεγόμενες και φερόνιμες δημοσκοπικές εταιρείες εμφάνιζαν ένα ντέρμπι, εμφάνιζαν πιθανότητα επικράτησης του ναι, εμφάνιζαν τη διαφορά να είναι οριακή και αυτό συνεχίστηκε την ημέρα του δημοψηφίσματος με όλες τις εφημερίδες να κάνουν προγνώσεις εντελώς απομακρυσμένες, παρασάγκας απομακρυσμένες από το πραγματικό αποτέλεσμα. Η Αυγή είχε κυκλοφορήσει την Κυριακή εκείνη με πρόγνωση 50-50 και πρωτοσέλιδο 50-50 και βέβαια τα πρώτα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα exit polls, έδωσαν μία πολύ οριακή επικράτηση του όχι, που ουσιαστικά δηλαδή φίλτραραν και παραποίησαν το μέγεθος της νίκης, το μέγεθος της επικράτησης του όχι, στο κρίσιμο διάστημα των πρώτων ωρών μετά το κλείσιμο της κάλπης. Είναι εκείνο το διάστημα στο οποίο έγινε το διάγγελμα Τσίπρα για το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών την επομένη, είναι εκείνο το διάστημα που δρομολογήθηκαν οι σοβαρές εξελίξεις ανατροπής της δημοκρατικής εντολής του ελληνικού λαού και σε εκείνο το διάστημα η κεντρική πληροφόρηση που έπαιρνε ο πολίτης ήταν η πληροφόρηση μιας οριακής διαφοράς και μιας οριακής επικράτησης του όχι, ενώ η πραγματικότητα βέβαια ήταν πολύ θεαματική και πολύ καθαρή.
Άλλο ένα παράδειγμα που θεωρώ έτσι πολύ πάρα πολύ αποκαλυπτικό και έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, έχει να κάνει με την περιουσία των πολιτών και των απλών ανθρώπων και είναι η κεντρική προπαγάνδα όλων των τελευταίων ετών ότι δεν γίνονται πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Ότι η πρώτη κατοικία είναι προστατευμένη και ότι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας δεν γίνονται. Οι πληστηριασμοί που γίνονται είναι, λέει, για βιλάρες, για τεράστιες περιουσίες, για παταχτσίδες οι οποίοι έχουν θεσώσει το ελληνικό δημόσιο και ούτω καθεξής. Είναι στην πρώτη σειρά τρεις άνθρωποι που κάθε εβδομάδα μάχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτρέποντας αυτούς τους πληστηριασμούς που δεν γίνονται, μπαίνοντας μπροστά για να προστατεύσουν τις πρώτες κατοικίες απλών ανθρώπων, οι οποίες εκπληστηριάζονται όλα τα τελευταία χρόνια που δήθεν δεν εκπληστηριάζονται και βέβαια τρώγοντας τη λάσπη των fake news, γιατί την ώρα που δίνεται αυτός ο αγώνας από ανθρώπους πάρα πολύ ανεπιοτελείς, κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδήσεις όπως τον πληστηριασμό θαλαμικού απέτρεψαν τα κινήματα κατά των πληστηριασμών. Βιλάρα διέσωσαν οι αγωνιστές κατά των πληστηριασμών και ούτω καθεξής. Βλέπεις λοιπόν ένα ζωντανό και 38 παράδειγμα τέτοιας παραπληροφόρησης, αποπληροφόρησης και προπαγάνδας. Ένα χαρακτηριστικό, έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά θα έρθω λίγο στα συμπεράσματα. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της συνθήκης, της κατασκευής ψευδών ειδήσεων ή ψευδών γεγονότων, είναι ότι για τα περισσότερα κεντρικά γεγονότα, ακόμη και για αυτά που είναι viral στα social media, ακόμη και για αυτά για τα οποία οι περισσότεροι μπαίνουν στον πειρασμό να παρέμβουν, να τοποθετηθούν, να τουιτάρουν, να κάνουν μία ανάρτηση, επικρατεί μία σύγχυση για το ποια είναι η αλήθεια, για το εάν η είδηση είναι αληθής ή ψευδής και για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά, οι λεπτομέρειες, οι παράμετροι του γεγονότος ή του δίθεν γεγονότος. Εδώ τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολλά. Μπορεί να φτάσουμε, όπως έχουμε φτάσει, σε μία άκρητη υιοθέτηση, αναπαραγωγή και αναμετάδοση πληροφοριών που ούτε έχουμε ελέγξει, ούτε έχουμε αντιληφθεί. Αντίστροφα, μπορεί να φτάσουμε σε μία πλήρη αμφισβήτηση των πάντων. Επειδή ακριβώς είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ ψεύδους και αλήθειας ή επειδή λόγω της ταχύτητας της αναμετάδοσης πολλοί δεν μπαίνουν στον κόπο της διασταύρωσης, φτάνουμε σε ένα άλλο αποτέλεσμα να μην πιστεύει κανείς τίποτα. Να θεωρεί τον εαυτό του πιο ασφαλή, αμφισβητώντας τα πάντα ή μη υιοθετώντας τίποτα. Έρχομαι στο... Μάλλον έρχομαι στο τέλος, θα πω και θα κάνω και μία έτσι προσωπική αναφορά, γιατί με προκάλεσε και με προσκάλεσε ο Νίκος να την κάνω. Εντάξει, νομίζω ότι το μόνο που δεν έχει υποθεί για μένα είναι ότι το βράδυ γίνομαι πράσινο τέρας και τρώω παιδάκια. Μόνο αυτό δεν έχω ακούσει. Και στα αλήθεια, δεν έχω κάποια μαγική συνταγή για το πώς αμήνεται κανείς και πώς αποκαθιστά την αλήθεια. Έχω όμως μια πολύ βαθιά εμπιστοσύνη στον κριτήριο των ανθρώπων, στον κριτήριο των πολιτών. Και νομίζω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις,
σε βάθος χρόνου και στο τέλος οι πολίτες αντιλαμβάνονται και βλέπουν πέρα και πίσω ακόμη και από το πιο αδιαφανές παραπέτασμα προπαγάνδας. Όταν τρεις μέρες ή πέντε μέρες μετά την ίδρυση της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους και το ξεκίνημα των εργασιών της, που δεν την ήθελε κανείς φυσικά αυτή την Επιτροπή, και αποτέλεσαν πολύ βασικό, μια πολύ βασική απειλή για το σύστημα. Όταν έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η είδηση για το λεγόμενο βενζινάδικο, παρακολουθούσα και πραγματικά είχε το ενδιαφέρον μου ιδιαίτερα έτσι οξυνθεί, γιατί απορούσα μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει αυτό. Το σημείο μέχρι το οποίο έφτασε ήταν ότι έγινε ζωντανή σύνδεση έξω από ένα βενζινάδικο στην Εύβοια του Sky για 10 λεπτά. Περίμενα να δω τι θα δείξει αυτή η ζωντανή σύνδεση, αν θα πάει κάποιος μάρτυρας, αν θα μιλήσει κάποιος. Η ζωντανή σύνδεση απλώς έδειχνε ένα βενζινάδικο για 10 ολόκληρα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου και αναμετάδοσης. Τότε, ως πρόεδρος της Βουλής, είχα επιλέξει να μην απαντήσω. Είχα επιλέξει να μην διαψεύσω. Γιατί θεώρησα ότι η αναπαραγωγή χωρίς διασταύρωση μιας ανάρτησης σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης από ένα πρόσωπο που στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν συγγενής βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, εγγεγραμμένη στη Νέα Δημοκρατία και καθόλου μια απλή πολίτης που υπήρξε δίθεν μάρτυρας. Η αναπαραγωγή όμως η άκρητη μιας τέτοιας δίθεν είδησης δεν μπορεί να ιδρύει μια υποχρέωση διάψευσης ή επιβεβαίωσης. Αλίμονό μας, εάν αυτό συμβαίνει και αν ο καθένας μπορεί να εξαπολύει οτιδήποτε το οποίο ισχύει μέχρι διαψεύσεως. Αυτή ήταν η επιλογή που έκανα τότε. Δεν την έχω μετανιώσει. Βέβαια, μετά από 5-6 μέρες υπήρξε και πλήρης διάψευση από τους δίθεν εμπλεκόμενους, αλλά δεν το έχω μετανιώσει. Εξακολουθώ να πιστεύω στο κριτήριο των πολιτών και εξακολουθώ να πιστεύω ότι όσο κι αν τα ψέματα έχουν ταχύτητα, η αλήθεια έχει διάρκεια και στο τέλος επικρατεί. Και έρχομαι στο συμπέρασμα, που στα αλήθεια δεν είναι συμπέρασμα, αλλά είναι μία πρόσκληση. Η προπαγάνδα των προηγούμενων περιόδων και των προηγούμενων δεκαετιών στηριζόταν σε ένα γεγονός αντικειμενικό, ότι την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και ιδίως στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και στον τύπο, είχαν κατεξοχήν οι εξουσίες. Ο απλός πολίτης δεν είχε αυτή την πρόσβαση, ήταν ο δέκτης, ο αναγνώστης, ο ακροατής, ο θεατής. Με τη δημιουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτή η ισορροπία ανατρέπεται. Την πρόσβαση στη δημοσιοποίηση, την πρόσβαση στην αναμετάδοση, αποκτούν οι πολίτες. Και το στίχημα που φυσικά δεν έχει κερδευτεί, αλλά εγώ σας προκαλώ και σας προσκαλώ να δοκιμάσουμε να το κερδίσουμε, είναι ακριβώς παίρνοντας στα χέρια μας αυτό το πολύτιμο εργαλείο που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην το αφήσουμε να γίνει άλλο ένα εργαλείο στα χέρια των εξουσιών, άλλος ένας αναμεταδότης προπαγάνδας και ψευδών ειδήσεων, αλλά αντίθετα και αντίστροφα να γίνει το εργαλείο των πολιτών για τη διασταύρωση και για την αλήθεια. Αυτή είναι, νομίζω, η πολύ μεγάλη αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο σήμερα. Είναι μία πολύ μεγάλη δύναμη ενυπνώση προς το παρόν ή που χρησιμοποιείται και από τις εξουσίες προς το παρόν, αλλά που οι πολίτες και οι κοινωνίες έχουν την δυνατότητα και άρα την ευθύνη να το πάρουν στα χέρια τους, στα αλήθεια, για την αλήθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα. Ήταν πάρα πολύ αναλυτικά κατά το
ηλεκτρικά, διαφωτιστικά, έμεινα άναυδος στις αποστροφές του λόγου σου. Θα γίνει πολύ κουβέντα μετά για όλα αυτά. Δεν θα πω στον πειρασμό, να πω τίποτα άλλο. Θα πω μόνο ότι η αλήθεια είναι το ζητούμενο. Την αλήθεια μπορούμε να την υπηρετήσουμε όλοι. Και η αλήθεια μέσα από το πρίσμα που έβαλε μόλις η ζωή έχει μία θέαση και θα προσθέσω άλλη μία. Η μία θέαση είναι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Όπου εμείς όλοι εμείς είμαστε και συγγραφείς και αρθρογράφοι και δημοσιογράφοι και ό,τι άλλο χρειάζεται. Η άλλη λοιπόν ανάγνωση είναι και η σύνταξη λιμάτων. Λιμάτων εν γύρω, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και από εμάς, αλλά κυρίως και από την έρευνα, είτε αυτή είναι ακαδημαϊκή στα πλαίσια του Πανεπιστημίου, είτε είναι σχολική στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Και εδώ ερχόμαστε στην κατάληξη της κουβέντας της σημερινής όσον αφορά τις παρουσιάσεις, γιατί η κατάληξη θα γίνει με τη συζήτηση. Και ο λόγος είναι στο Μάνο τον Κεφαλά, ο οποίος θα μας πει τι γίνεται όσον αφορά στο επίπεδο των fake news στη Wikipedia ή Wikipedia, τι σημαίνει σύνταξη λίμματος, τι σημαίνει προσθήκη πληροφοριών, πώς γίνεται, πώς χτίζεται, πού είναι το ψέμα, πού είναι η αλήθεια και τι από τα δύο θεραπεύεται. Θα τον παρακαλέσω να ξεκινήσει με το πιο πιπεράτο, μάλλον, θα σου ζητήσω να ξεκινήσεις με μια περίπτωση χαρακτηριστική και μετά θα σας ακούσουμε όλοι αυτοί. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το εκπληκτικό πάνελ που είμαστε μαζί. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούστηκα. Θα μου επιτρέψεις, επειδή υπόθηκε πάρα πολύ αυτή η λέξη, επειδή αφορά πάρα πολύ την Wikipedia, να πω ότι στη Wikipedia δεν γράφουμε την αλήθεια. Γράφουμε αυτό που επαληθεύεται. Θεωρούμε ότι η αλήθεια είναι κάτι το οποίο ανήκει νοητικά κάπου σε κάποιες ομάδες ανθρώπων κλπ. Υπάρχει επιστημονική αλήθεια, υπάρχει η αλήθεια του ενός και του άλλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που είναι δημοσιευμένο έγκριτα. Δηλαδή, δεν θα, αν ρωτήσω κάποιον από εσάς τι είναι το Big Bang, τι θα μου απαντήσει. Είναι ερώτηση πραγματική, παρακαλώ. Ναι. Είναι η γέννηση του σύμπαντος, λέτε, έτσι. Τι είναι το Big Bang. Είναι μια θεωρία των επιστημόνων, σύμφωνα με την οποία ενδεχομένως να... Είναι η επικρατούσα επιστημονική θεωρία για τη γέννηση του σύμπαντος. Αυτό επαληθεύεται. Δεν επαληθεύεται ότι γεννήθηκε το σύμπαν έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν στην Wikipedia να λανσαριστεί ως η αλήθεια της γέννησης του σύμπαντος. Όπως δεν μπορεί να λανσαριστεί η αλήθεια της Ανάστασης του Λαζάρου σαν ένα γεγονός. Αλλά αυτό που μπορεί να επαληθευτεί είναι τι. Ότι σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, ο Λαζάρος είναι το πρόσωπο που αναστήθηκε. Ψάχνοντας λοιπόν την έννοια της αλήθειας και πώς την πραγματεύεται η Wikipedia. Έτσι. Συμφωνώ και είναι πραγματικά και δική μου αλήθεια ότι η γνώση είναι αυτός ο κώδικας ο οποίος με καθοδηγεί να λαμβάνω αποφάσεις βάσει της πληροφορίας που παίρνω. Είναι αυτό που με βοηθάει να τιμονιάρω, είναι ο κώδικας. Έτσι το νιώθετε αυτό που λέω. Είναι πολύ ισχυρή η γνώση και η καθοδήγηση με βάση αυτής και βέβαια με τη χρήση της πληροφορίας. Και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η κουβέντα, ώστε να δούμε τελικά πώς πραγματευόμαστε αυτά τα στοιχεία της πληροφόρησης. Πάμε λίγο στη Wikipedia. Εκεί γράφει ποιος νομίζετε, το είπαμε και προηγουμένως κάπως. Ποιος? Ο κόσμος δηλαδή. Μέχρι και παιδιά. Ναι. Γράφουμε όλοι εμείς. Εμείς οι ίδιοι γινόμαστε συντάκτες. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πολύ επιρρεπείς στο να παράγουμε αποτελέσματα που δεν θα θέλαμε. Αν ανοίξετε τη Wikipedia, θα δείτε και μέσα πράγματα που δεν σας αρέσουν, δεν σας κάνουν και θα δείτε και ανακρίβειες, αναλήθειες και κακώς συντεταγμένα πράγματα. Τέλος πάντων, η Wikipedia δεν είναι τέλεια. Από τη μεριά μας τη χρησιμοποιούμε πιο πολύ ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Δηλαδή,
κάποιος που θα έρθει να μάθει να συγγράφει μεσαϊκή θα δει τις αδυναμίες της και σε όγκο πληροφορίας και σε ποιότητα πληροφορίας και θα αποκτήσει την αίσθηση της κριτικής των πηγών τις οποίες χρησιμοποιεί για να συγγράψει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν απλά είσαι αποδέκτης πληροφορίας δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον μπορείς τελικά να έχεις ένα κριτήριο για το αληθές ψευδές ή τέλος πάντων μου κάνει, δεν μου κάνει ή ήταν έτσι ή δεν ήταν. Ερχόμαστε λοιπόν και κάνουμε αυτό το πράγμα στον κόσμο, ότι τον βάζω να τριφτεί με την πληροφορία και τη γνώση. Κατ' επέκταση να σας πω το εξής, αν θέλετε να δείτε αν πραγματικά κάτι μπορεί να περάσει ως fake news, προσπαθήστε, χρησιμοποιώντας μια έγκυρη τάχα πηγή, να προσπαθήσετε να το βάλετε μέσα στη Wikipedia. Σε 2-3 λεπτά θα έχει φύγει. Έχει, αφού γράφεται από συντάκτες που είναι εθελοντές, φανταστείτε με τι σθένος προσπαθούν να προστατέψουν, αν όχι αυτό που ήδη υπάρχει και έχει γραφεί στην Wikipedia, αυτό που προσπαθεί να μπει. Άρα υπάρχει ήδη ένα κριτήριο. Και μέσα σε αυτό το πληθυσμό που ασχολείται με τη συγγραφή στη Wikipedia και με το φιλτράρισμα όλης αυτής της πληροφορίας, έχει αναπτυχθεί μία δεξιότητα στο λόγο, το χρωματιστό που θα πάει να περάσει στην προσπάθεια να τα πει τα πράγματα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τη συγγραφή εκεί έχουν μπει πάρα πολύ καλά σε αυτό που λέμε αντικειμενικότητα. Τώρα, προσπαθήσαμε να το κάνουμε σε ομάδες οι οποίες φαινόταν σχεδόν αδύνατο να γράψουν, τρίτη ηλικία, πολύ μικρή. Άνθρωποι που δεν μπορούν καν να κινήσουν τα μέλη τους ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι μια διάσταση. Η άλλη είναι η διάσταση μέσα σε μια κοινότητα η οποία μάχεται και αντιμάχεται και δουλεύει την πληροφορία και λέει είναι δεν είναι τελικά. Σε κάθε λήμα της Wikipedia υπάρχει από πίσω η σελίδα συζήτησης. Και μπορεί κανείς να δει πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν μέσα στο ίδιο στην ίδια τη σελίδα που αφορά το περιεχόμενο. Έχω να φέρω κάμποσα παραδείγματα. Θα τα θέσω με μορφή ερώτησης. Ποιοι πιστεύουν από εσάς ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ στη σελίδα? Βλέπω ένα χέρι. Έτσι. Αν πάτε στην αγγλική Wikipedia, θα δείτε ότι δεν αναφέρεται τίποτα στο Apollo 11, για το ότι τελικά δεν προσελεινώθηκε. Στην αγγλική Wikipedia προσπαθούν να φτιάξουν κάτι το οποίο είναι καθαρά επιστημονικό και απορρίπτουν οτιδήποτε δεν θέλουν να δεχτούν, ας πούμε, τόσο εύκολα. Στην ελληνική Wikipedia είναι κάπως διαφορετημένο το λίμα τη στιγμή αυτή και λέει ας πούμε, για το Apollo 11 και στο τέλος έχει μια ενότητα η οποία έχει τίτλο θεωρίες συνωμοσίες, οι οποίες τι επαληθεύονται, γιατί έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς, οπότε η τάδε εφημερίδα είπε αυτό, η τάδε εκείνο και μπόρεσε και μπήκε αυτό το γεγονός μέσα στην Wikipedia. Είναι καθαρά η κυκλοπαίδεια. Wikipedia πάντως είναι αποδέκτης πληροφορίας. Και θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο δουλεύτηκε από ομάδα έμπειρων συντακτών, είναι το πρόσωπο Σλόμποταν Μιλόσεβιτς, για τον οποίο γράφτηκε το λίμα στη Wikipedia όπως και για όλους, για πολλούς τους γνωστούς στην πλανήτη. Κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν για τον Σλόμποταν Μιλόσεβιτς πολλά πράγματα. Δεν είναι δική μου, μάλλον είναι δική μου ανάγκη απλά να το φέρω εδώ και να το συζητήσουμε, να το δούμε με τα δικά σας τα μάτια. Ο Μιλόσεβιτς πέθανε το 6, το 2006. Και τι άκουσα? Αθωώθηκε μετά από πόσα χρόνια. Αθωώθηκε, άκουσα. Δεν αθωώθηκε, πέθανε αθώος. Το
Είδατε, έχει αρχίσει να λειτουργεί αυτό το πράγμα, έτσι. Αθώθηκε. Λοιπόν, μετά το 2007 η Καθημερινή σήκωσε πάνω μία ανακοίνωση βάσει κάποιου, ο οποίος μίλησε από το δικαστήριο της Χάγης και είπε και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς βαρβάρους. Γιατί όντως αναφέρθηκε ότι δεν. Δεν ολοκληρώθηκε η δίκη. Ναι, δεν ολοκληρώθηκε η δίκη. Όμως έγιναν άλλες δίκες. Μέσα στις οποίες αναφέρθηκε ότι απαλλάσσεται των κατηγοριών για γενοκτονία ο Μιλόσεβιτς. Άμεσα. Για άμεση γενοκτονία. Και κάπου μέσα στα υπόλοιπα φαίνεται ότι απλώς δεν έκανε και κάποιες κινήσεις ώστε να την αποτρέψει κλπ. Βγήκαν λοιπόν εφημερίδες οι οποίες είπαν αθώος ο Μιλόσεβιτς. Και νομίζω ότι μας δείτε το ένασμα ότι κάπου θα το έχετε διαβάσει κι εσείς. Τι φαντάζεστε ότι έγινε στη Wikipedia μέσα? Έτσι. Κάποιος μπορεί να ανατρέξει στη Wikipedia και να δει ιστορικό. Δηλαδή, να δει ποιος έχει γράψει τι πότε με το ψευδόνυμό του ή με κάποιον ασύνδετο λογαριασμό, τέλος πάντων να φαίνεται η διεύθυνσή του κλπ. Και μπορεί να δει ποιος έχει προσθέσει, αφαιρέσει τι. Στην ουσία κάποιος, μετά από κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια, είδε τις δημοσίευσεις, είδε κάποιες δημοσίευσεις και πήγε και έβαλε μέσα ότι αθώθηκε ο Μιλόσεβιτς. Και λέει, να, έβαλα την τάδε εφημερίδα που το είπε. Με το που το βλέπουν οι άλλοι, λένε, τι είναι αυτό. Έξω. Πάνε να δουν στην Αγγλική, δεν βλέπουν ακόμα τίποτα. Ξαναμπαίνει μέσα, το βάζει, μπαίνουν και άλλοι χρήστες, το βάζουμε, το αναδιατυπώνουμε. Τελικά, κάναμε δύο ορθοπολέμους, το λίμα κλειδώθηκε, γιατί μεταξύ μας δεν μπορούσαμε. Ναι, κάνα του ιερόσολυμου. Συντακτικούς πολέμους, τέλος πάντων. Δεν συμφωνήσατε για αυτό το πόλεμο. Ναι, και κλειδώνεται, κλειδώνεται. Ναι, κλειδώνεται από κάποιους που λέγονται διαχειριστές. Εάν υπερβήσει κάποιον αριθμό εναλλαγών μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, σταματά ο διορθοπόλεμος με το κλείδωμα του λίματος. Και αν επιμείνει και κάποιος συντάκτης, μπορεί να φύγει για δύο μέρες, ας πούμε, να ηρεμήσει εκτός Wikipedia. Υπάρχει και αυτό, υπάρχουν κανόνες. Και υπάρχουν πολύ ξερόλες μες στη Wikipedia, έτσι, εμείς είμαστε άνθρωποι, τα ξέρουμε πολύ. Λοιπόν, το ζήτημα ήταν το εξής, ότι τελικά υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι λέγανε όχι, η Καθημερινή δεν είναι έγκυρη εφημερίδα. Παλιοί συντάκτες της Wikipedia. Υπήρξε από τους πιο παλιούς Wikipedistές που γύρισε και είπε ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει κάτι δημοσιευμένο, αλλά επειδή δεν ταιριάζει με την εισαγωγή του λίματος, δεν μπορούμε να το προσθέσουμε, έτσι. Υπήρχε πληροφορία, υπήρχε γνώση και δεν ξέρουμε πώς να την προσθέσουμε. Αυτό το 17. Και το λίμα τελικά αφέθηκε, για να μην τσακωνόμαστε, αν θέλετε, μέχρι το 19 να παραπληροφορεί και να μην αναφέρει για τη δίκη η οποία έλεγε ότι απαλλάσσεται των κατηγοριών για γενοκτονία. Στη ΔΕΑ Κλική προσπαθήσαν να το βάλουν έτσι, αλλιώς παρακάτω. Το δικαστήριο έβγαλε μία απόφαση και οι πηγές που αναπαρήγαγαν αυτή την απόφαση, όπως οι εφημερίδες και ο ένας και ο άλλος που έλεγαν αθώθηκε ή όχι, έφεραν σε διχασμό τους συντάκτες. Και στο τέλος τι έγινε. Εκεί είχαν βρει μία λύση. Τώρα θα την βάλω στην αρχή, στο μέσο, στο τέλος του λίματος, ήταν και αυτό θέμα διαμάχης. Τελικά, μπήκε σε εισαγωγικά η απόφαση του δικαστηρίου. Γιατί ο ένας το λέει έτσι, ο άλλος το λέει αλλιώς, δεν μπορούσε να αποφασίσουν. Τώρα πια μετά από λίγο καιρό κάπως προσπαθεί να έρθει σε ισορροπία αυτό και τελικά είναι σε ισορροπία. Αυτό αφήνεται σε εσάς. Δηλαδή, μιλώντας για αλήθεια, τελικά, αν αναλύσουμε τη λέξη, είναι η λύθη, η λησμονιά με το στερητικό α. Δεν λησμονώ. Αλλά πού, εδώ, έτσι. Στο ελληνικό λίμα τελικά δεν παρατίθεται πια, δεν παρατίθεται μάλλον ποτέ η απόφαση του δικαστηρίου. Έμεινε κενό για δύο χρόνια
Και για μένα είναι κάτι σαν fake news το να παραπληροφορείς, το να μην δίνεις την πληροφορία αυτή χάρη του όποιου δεν ξέρει το τι. Και το 19, πριν λίγους μήνες, άρχισε, μπήκε μέσα κάποιος, δεν πολύ ασχολήθηκε κι εγώ, ένας ασχολήθηκαν κι άλλοι, και γράφεται πια ότι υπήρχε όντως αυτή η απόφαση του δικαστηρίου για έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε και δεν δικάστηκε, δεν ξέρω αν θα δικαστεί ποτέ. Γίνεται τέτοια πράγματα. Δικάζονται πια άνθρωποι που έχουν. Θα δούμε λοιπόν στο τέλος τι θα βγει από αυτό. Πέρα από ότι και την Wikipedia μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και έτσι κι αλλιώς, μπορείτε να προσπαθήσετε να εισαγάγετε μέσα κάτι, να δείτε αν θα σταθεί. Δεν το κάνετε για πείραμα. Νομίζοντας ότι μπορείτε πραγματικά να συνεισφέρετε, μπορείτε να δοκιμάσετε. Ισχύει ότι μπορείτε να κάνετε επεξεργασία άμεσα χωρίς να φτιάξετε λογαριασμό. Βλέπω κάτι δεν μου στέκει καλά. Ήθελα να βάλω μια πηγή, μια παραπομπή για να τεκμηριώσω κάτι. Κάνω επεξεργασία, γράφω και μένει. Και αν δεν αρέσει, το σβήνουν οι άλλοι στην ελληνική ισχύ. Νομίζω ότι θα αφήσω τα πράγματα για συζήτηση τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Τι σαβορέζουν που λέτε. Να κάνω μια ερώτηση. Τελικά με τον Σκόπατα Μιλόσοβιτς, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή όταν πεθαίνει ο κατηγορούμενος, δεν υπάρχει απόφαση. Άρα, ποια απόφαση θα αναλώσω. Απόφαση που ήταν σε άλλη δίκη. Ναι. Μα η άλλη δίκη δεν αφορά το Σκόπατα Μιλόσοβιτς. Όμως υπήρχε όρος μέσα, μια φράση η οποία έλεγε ότι απαλλάσσεται αυτό το κατηγοριόμενο. Αλλά ξέρουμε, διότι ξέρουμε ότι όταν διασπώνται οι δίκες, αυτός που είναι απόν, συνήθως τα παίρνει, του τα ρίχνουν για να αφορθούν οι παρόντες. Ναι, εδώ έγινε το αντίθετο. Εδώ, μόνο αφόρθηκε. Τέλος πάντων, δεν είναι η συγκεκριμένη δίκη. Επίσης, για το νομίζω ότι τον 6, αυτό που λέγανε ότι αναθεωρήθηκε, δεν ξέρω, κύριε Κωνσταντοπούλησος, γιατί για δίκη τεχνότων, να το έτσι. Γιατί είχε γραφτεί ότι οι 6 δεν είχαν αφορθεί. Ο Μιλόσεβιτς έμεινε 5 χρόνια προφυλακισμένος προσωρινά κρατούμενος από το 2001 τον Ιούλιο μέχρι το θάνατό του το 2006. Η δίκη του ενώ ξεκίνησε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και έτσι δεν υπήρξε απόφαση στην υπόθεσή του. Η διαδικασία που υπάρχει, η οποία είναι εξατομικευμένη για ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά διεκδικείται από κάποια πλευρά η αποκατάσταση της αλήθειας, και εδώ έρχεται έτσι αυτό το, επανέρχεται το ζήτημα της αλήθειας σε σχέση με τη δικαιοσύνη, στην ελληνική πραγματικότητα, πραγματώνεται μέσα από τις διαδικασίες αναψηλάθησης ή αναθεώρησης στον Άριο Πάγο και υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, πολύ λίγες που έχουν κινητοποιηθεί μετά το θάνατο του κατηγορουμένου ή του ενδιαφερομένου. Η μία είναι αυτή που αναφέρατε, η άλλη είναι η υπόθεση Στακτόπουλου. Για την περίπτωση τώρα του Μιλόσεβιτς και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία, έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπήρξε απόφαση που χωρίς να είναι κατηγορούμενος και ενώ ήταν εκλεγόν, διέλαβε διάταξη απαλλακτική. Γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον, εγώ είχα κάνει ένα στάζ ως φοιτήτρια τότε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία, στο πρώτο δικαστικό τμήμα. Ήταν μία από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής μου σε σχέση με την αξίωση για αλήθεια. Και μάλιστα ήμουνα εκεί, ήταν το χρόνο περίπου που ολοκλήρωνα, όταν συνελήφθη ο Μιλόσεβιτς. Ήταν τρομακτική η άρνηση αυτού του δικαστηρίου, που όμως να μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα δικαστήριο ιδρυθέν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, από ένα εκτελεστικό όργανο δηλαδή, η άρνηση ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας. Μία φοβερή υπόθεση, η υπόθεση της Ρεμπρένιτσα,
ήταν υπόθεση που είχε αποκαλύψει τον ρόλο και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δυνάμεων στην πρόκληση της γενοκτονίας της Ρεμπρέτσα και τα στοιχεία τα οποία αναφέρονταν από την έρευνα του ΟΗΕ και την έρευνα των Ολλανδικών αρχών ήταν ότι είχε υπάρξει μία προεργασία ουσιαστικά πρόκλησης της γενοκτονίας. Τότε εγώ ως απλή ασκούμενη είχα πει στους δικαστές και στην Αμερικανίδα δικαστή ότι εδώ πρέπει να καλέσετε μάρτυρες. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια στοιχεία στον ΟΗΕ και στις δημόσιες αρχές και να μην καλείτε μάρτυρες. Και μου είχε απαντήσει τι θέλει να καλέσουμε τον Κλίντον. Τι σημαίνει ότι αυτονοήτως πρέπει να καλέσετε τον Κλίντον. Θέλω λοιπόν να πω ότι γενικά σε σχέση με την δικαστική διαδικασία η αλήθεια δεν είναι πάντοτε ούτε αυτό που αποτυπώνεται στην απόφαση ούτε καν αυτό που αναζητείται πολλές φορές από το δικαστήριο και η μάχη και η διεκδίκηση της αλήθειας περνάει πολλές φορές μέσα από τη δικαιοσύνη αλλά περνά από το δικαστικό σύστημα μόνο αλλά περνά και άλλες φορές έξω από αυτή. Αν έχετε άλλη ερώτηση, με πολύ χαρά να τη συζητήσουμε. Μπάμπης, ακούμε. Στον κύριο Βαρχόπουλο, θέλω να ρωτήσω, σε σχέση με το περιεχόμενο που είπατε, μπορεί να το παράξει υπολογιστής, μπορεί αντίστοιχα, σε αντίθετη φορά, να το ελέγξει κιόλας αν είναι προϊόν μηχανής. Ναι, αυτή είναι η αλγόριθμη ελέγχου γεγονότων, είναι το αντίστροφο. Δηλαδή, εσείς είναι... λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε ο Νίκος ο Βασιλάκος στην αρχή, ότι θα δημιουργήσει μια κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει σκοπό να κάνει αυτή τη δουλειά, κατάλαβα καλά. Ναι, δηλαδή να τρέχει τα δημοσιεύματα στο ίντερνετ και με τους αλγορίθμους να εντοπίζει εάν κάποιο δημοσίευμα είναι fake ή έχει υποψία fake. Ποιο από τα δύο. Αν είναι fake ή αν υπάρχει υποψία ότι είναι fake. Ναι, ο αλγορίθμος ξεκινάει από την υποψία. Οπότε μετά μπαίνετε, τα μπαίνετε με πιο παραδοσιακό, όπως κάνουν τα hoaxes για παράδειγμα. Ναι, ναι, για να κάνετε την έρευνα και τη διάβαση. Την πάμπ διαπίστωση. Αλλά θα χρησιμοποιείτε τον αλγόριθμο για να εντοπίζετε. Και να πείσουμε υποψία fake και μετά η υποψία fake ενισχύεται αν είναι τελικά fake από διασταυρώσει. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Δεν θα περιμένετε, έχω την αίσθηση ότι τα hoaxes δεν χρησιμοποιούν τέτοιο μηχανισμό. Όχι. Χρησιμοποιούν μόνο ότι υπάρχει προσδοκία. Και πατήστε να κάνετε ένα βήμα παραπάνω. Ναι, αυτή ναι. Είναι λοιπόν η... Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το καινούργιο στη σημερινή δήλωση σήμερα. Ναι. Είναι το detection, όπως λέμε, το εντοπισμό. Ο εντοπισμό, ότι κάτι μπορεί να πάει να γίνει. Έχει υπάρξει από την πλευρά κρατικού φορέα κάποια τέτοια προσπάθεια στο παρελθόν, πρόσφατα. Όχι, όχι. Δεν έχει υπάρξει. Είναι πολύ ρωτά και. Αλλά όπως στην Βουλή και να ενδιαφέρει. Ναι. Έχει δίκιο και ο Γιώργος και η Ζωή που το λένε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει ένας Έλληνας fact-checker, ένας, τα hoaxes, τα οποία δρούν κατά το δοκούν και όπως μπορούν. Υπάρχει το fact-checking network το οποίο πρέπει να διανθιστεί, δηλαδή πρέπει να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι. Ιδανικά θα πρέπει να μπαίνουν συνέχεια και άλλοι fact-checkers, ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις όπως ήταν αυτή της κυρίας Αντωνιάδου, που ξέφυγε. Και δεν είναι μόνο αυτή, αυτή είναι που βγήκε στην επιφάνεια. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και είναι πρόβλημα διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή, ας μιλήσουμε ειλικρινά. Δεν υπάρχει έλεγχος των fake news στο ελληνικό ίντερνετ. Θα έπρεπε να έρθουν οι δημοσιογραφικές ενώσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, οι θεσμικοί φορείς και να πούνε ναι, θέλω κι εγώ να συμμετάσχω σε αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος ακόμα και αυτού που θα πάει να κάνει Intellytics. Γιατί θα προσπαθήσει να φτιάξει τον αλγόριθμο, να τον διαθέσει δωρεάν, είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποιος θέλει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και την ανάλυση συναισθήματος, που είναι το ζητούμενο. Διότι αυτό δεν γίνεται τώρα στα social media. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Στο ελληνικό δεν γίνεται. Στο ελληνικό, ναι. Στο αγγλικό γίνεται, υπάρχει για ξένες, για αγγλικές λέξεις. Υπάρχει, μπορείς να βάλεις μία λέξη ή ένα πολιτικό και να ελεγχθεί. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Και θα συνεχίσει να μην γίνεται, διότι είμαστε μικρή αγορά και θα πρέπει να μπουν επέκτες στο παιχνίδι και να το υλοποιήσουν.
Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει έλεγχος και όταν λέμε έλεγχος, ένα στοιχειώδης έλεγχος της περιτολογίας και της ψευδολογίας. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις σαν και αυτή που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά η ζωή με το βενζινάδικο, όπου κανένας δεν βγήκε να μιλήσει. Επειδή λοιπόν θεωρείται ότι όποιος δεν μίλησε, αυτό το κβιτάκι του κονσεκβίρια οντιέτου, το λατινικό, ότι εφόσον δεν μιλάς, είναι εμείς. Όμως δεν συνεννοείς. Απλώς πολλές φορές δεν θεωρείς ότι πρέπει να μιλήσεις για κάτι. Και εγώ έπεσα θύμα όλης αυτής της διαδικασίας με τα fake news όταν είχα κάνει κάποια δήλωση που παραποιήθηκε και φυσικά βέβαια εκεί όταν έχεις στρατό τρόλ απέναντί σου περιμένεις απλώς να καταλαγιάσει ο κουρνιαστός. Δεν έχει νόημα να βγεις και να πεις κάτι γιατί είναι ουσιαστικά ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Τους ρίχνεις κι άλλο καύσιμο για να συνεχίζουν συνέχεια. Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που κάνουν αυτό κατ' επάγγελμα. Αυτός ο στρατός λοιπόν υπάρχει κυρίως στο Twitter και θα πω για άλλη μια φορά ότι τρέφεται την ανωνυμία. Ενώ το ξεχασμό σας έχει να κάνει με ξανακλήσεις σε ιστοσελίδες ή θα παρακολουθεί και κάποιες δημοσιεύσεις που θα είναι στο Twitter ή στο Facebook. Θα είναι ελεύθερο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και εσύ. Δηλαδή, το μπορεί εσύ. Θα είναι ελεύθερο. Δηλαδή, θα μπορούσα να βάλω 10. Να βάλει ό,τι θε. Το Βασιλάκο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Και να δει. Και να βλέπω παρακολουθώντα να δω αν ο αγόρι θα μου βγάλει κάτι που να έχει ίχνος ψεύδους. Ναι, αν είναι ψευδές ή αληθές. Αυτό θα το βλέπει. Γιατί θα είναι δωρεάν η διάθεση όπως είναι όλα αυτά που γίνονται. Όχι, δεν είναι παμένα. Θα θέλει διερεύνηση μετά. Ναι. Γιατί πάντα υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Λοιπόν, αυτό θα είναι ανοιχτό σε όλους. Ναι, θα είναι ανοιχτό σε όλους. Πότε είναι αυτό, θα ανέβει ως εφαρμογή σε κάποια ιστοσελίδα. Αυτό θα ανέβει στη σελίδα της Intellytics. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος είναι μέσα στο επόμενο έτος να αρχίσει η υλοποίηση. Μιλήσαμε με προγραμματιστές που είναι πολύ δυνατοί, ελληνικά μυαλά που ακόμα και αν βρίσκονται στο εξωτερικό θα στρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια γιατί και υπολογίσαμε και τι χρειάζεται σε ανθρώπινους πόρους και σε υπολογιστικούς πόρους γιατί να πούμε ότι για να υλοποιηθεί αυτό έχουμε πάρει και θηρίδες στα κλάστερ τα υπολογιστικά. Σκεφτείτε ότι οι υπολογισμοί που πρέπει να γίνονται είναι πολύ μεγάλης υπολογιστικής ισχύως απαιτήσεις. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει, έχουν δεσμευτεί αυτά μέσω του Πανεπιστημίου, μέσω άλλων φορέων, για να μπορέσει να υλοποιηθεί, να είναι ελληνικό, να γίνει από Έλληνες για Έλληνες και ενδεχομένως να αξιοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια ερώτηση για την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επιτρέπετε. Ανάλαφρου πολιτικού περιεχομένου, η οποία θα τη συνδέσω με τα προηγούμενα βέβαια, υπήρξε μια ταινία που έγινε viral. Ταινία του Καβρά. Και μάλιστα γίνανε και κριτικές χωρίς να έχουν δει την ταινία. Τις οποίες το Internet Movie Database την έριξε. Τις έριξε. Εσείς την είδατε και αν σας άρεσε. Νομίζω και αν νομίζετε ότι αν σας άρεσε, πώς το κλίμα ήσανε από αυτά που ζήσατε εσείς τότε, είχε... Νομίζω ότι δεν έγινε viral η ταινία, όσο ο λόγος που λόγος την εννοώ. Εγώ έκανα μια ανοιχτή επιστολή στο Γαβρά, στον Κώστα Γαβρά, τον οποίο εκτιμώ πολύ ως σκηνοθέτη και ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν και υποστήριξαν την Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Και σε αυτή τη δημόσια επιστολή μου, την ανοιχτή επιστολή μου, τον ρωτούσα γιατί υιοθέτησε τόσο άκρητα και τόσο εύκολα το σενάριο αυτοειροποίησης του Βαρουφάκη, που σαφώς απέχει από την αλήθεια και έχει ένα χαρακτηριστικό που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι τελικά τίποτε δεν μπορούσε να γίνει. Ενώ η αλήθεια είναι ότι μπορούσαν να γίνουν στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και στη διάρκεια εκείνης της κρίσιμης περίοδου πάρα πολλά, τα οποία εκείνοι που χειρίστηκαν την διεθνή εκπροσώπηση της χώρας και τη διαπραγμάτευση αρνήθηκαν να τα κάνουν και δεν τα έκαναν. Αυτά έχουν να κάνουν όχι με την ταινία ως καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά με την ταινία ως έργο κινηματογραφικό που αποτυπώνει μια ιστορική περίοδο, αποτυπώνει ιστορικά γεγονότα που τα ζήσαμε, που τα ξέρουμε, τα βίωσε όλος ο λαός ο ελληνικός,
κάποιοι τα βιώσαμε τραυματικά και από θέση ευθύνης και σε σχέση με αυτά τα γεγονότα κανένας, ούτε ο γαμπράς, δεν έχει το δικαίωμα να παραποιεί αυτά τα οποία προκύπτουν, αυτά τα οποία τεκμηριώνονται, υιοθετώντας την εκστρατεία αυτοειροποίηση ενός προσώπου που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για όσα συνέβησε. Ευχαριστώ. Βεβαίως, με πολύ χαρά να ακούσουμε την επόμενη ερώτηση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ενώ η Επιτροπή Αλήθειας τεκμηρίωσε όλα αυτά που όλοι ξέρουν, ότι το χρέος είναι προνίδιστο, είναι παράνομο, είναι όλα αυτά, όπως και οι αποζημιώσεις, οι διαμαρτυρίες κτλ. Και ενώ τεκμηριώνονται όλα αυτά, το ξέρει το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Καταραίει το κόμμα αυτό που υποστήριζε και πάει και συμφωνεί άλλα πράγματα, ένα κομμάτι του φεύγει και συνεχίζει τον αγώνα για τα δίκαια του ελληνικού λαού. Όμως ως τακτική νομίζω ότι δεν φταίνε μόνο οι εχθροί. Κάτι λάθος γίνεται, διότι όντως μες στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξατε κι εσείς. Δεν θέλω να κατηγορήσω, γιατί σας εκτιμώ πάρα πολύ με τη μάχη που δώσατε εκείνη τη νύχτα στην ψήφιση του Μνημονίου, που καταξευθυλίσατε όλο αυτό το συμφερτό, οι οποίοι κοιμόντουσαν μάλιστα μέχρι τις 6 ώρα, σας θαύμασα, αλλά νομίζω ότι δεν φταίει μόνο ο εχθρός. Κάτι λάθος γίνεται για την άλλη μεριά, με τόσα δίκαια, με τόση επάρκεια που υπάρχει ως προς τη γνώση, το τι γίνεται στην Ευρώπη, που είναι ένα κάστρο εγκληματιών, δηλαδή ισοπεδώνουν κράτη, ανθρώπους, βομβαρδίζουν πρωτεύουσες, όπως είπατε πριν, αυτοί τα κάνουν, το Καντάφι κτλ. Πώς γίνεται να μην υπάρχει φάρμα? Να μην υπάρχει φάρμακο. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά τι γίνεται και χάνει συνέχεια ο. Ή να πάρουν όλες τις δίκες. Αντί να τσακώσουν τους εγκληματίες, τσακώνουν αυτούς που διαμαρτύρονται για τα εγκλήματα που κάνουν. Είναι τρομερό. Σκουριές, έτσι. Παράδειγμα. Νομίζω είναι σίγουρο ότι. Εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να αναζητήσουμε και τους λόγους που ακόμη δεν έχει διεκδικηθεί μια πραγματική νίκη. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που φταίνε είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού πίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή η προπαγάνδα που με πάρα πολλούς τρόπους μεταδόθηκε ότι δεν έχεις επιλογή, κάποιος τους έπεισε. Κάποιοι άλλοι απογοητεύτηκαν και δεν είχαν άλλη κουράγια. Θέλω να σας παρακαλέσω ό,τι άλλη ερώτηση έχετε να την κάνουμε σε κουβέντα, γιατί είναι 9 και 20 και είναι η ώρα που κρατάμε παραπάνω τους συναδέλφους, γιατί έχει κλείσει το κατάστημα. Οπότε για να μην τους κρατήσουμε.